καλησπέρα, αγαπητοί αδελφοί, να μιλήσουμε πρώτης για το ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει προκύψει στην Εκκλησία μας, η οποία είναι η σύμβολος που έγινε το καλοκαίρι στην Κρήτη, η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδοξίας. Οπότε θα μιλήσουμε και για την καρδιοπολιτική και άλλα θέματα, αλλά εμπρότης θα μιλήσουμε για την Σύνοδο, όπου με παρακάλεσαν οι αγαπητοί αδελφοί που μας έκαναν κάτι την πρόσκληση, να εξηγήσουμε τι έγινε στη Σύνοδο, να δούμε τι ψηφίστηκαν, τι θα έπρεπε να ψηφιστούν, αν ήταν τελικά ορθόδοξη αυτή η Σύνοδος, να υπάρχει μια ενημέρωση, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ενημέρωση πουθενά. Μια έγκαιρη φυσικά δεν υπήρχε, αλλά έγκαιρη ενημέρωση για να ξέρουμε τι έχει γίνει, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της Συνόδου και δυστυχώς πάνε να το περάσουν χωρίς να καταλάβουν κανένας τίποτα. Στο κολυμπά λοιπόν της Κρήτης τον Ιούνιο έγινε μια σύνοδος η οποία ονομάστηκε Αγία και Μεγάλη Σύνοδος. Εμείς γνωρίζουμε στην εκκλησιαστική ιστορία ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία γίνεται σύγκληση μια συνόδου, δηλαδή μαζεύονται οι επίσκοποι από όλες τις ορθόδοξες χώρες για να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα. Και συνήθως αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια σύνοδος είναι όταν αναφέρεται μια αίρεση μέσα στην Εκκλησία. Οπότε για να αντιμετωπιστεί αυτή η αίρεση, ο μολυσμός της αιρέσεως, και για να μην εξαπλωθεί στην Εκκλησία μέσα η αιρετική διδασκαλία, μαζεύονται οι επίσκοποι, κάνουν σύνοδο για να καταδικάσουν την αίρεση. Αυτός είναι ο σκοπός που γίνεται σύγκληση μιας ορθοδόξου συνόδου. Εδώ τώρα έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε σύγκληση ορθοδόξου συνόδου, αλλά το θέμα της δεν ήταν για να καταδικάσει αιρέσεις που υπάρχουν πάρα πολλές μέσα στην Εκκλησία, αλλά ο σκοπός της ήταν να νομιμοποιήσει τις αιρέσεις, ότι δεν είναι αιρέσεις, αλλά είναι και αυτή η Εκκλησία του Χριστού. Όσο παράξενο και αν σας φαίνεται αυτό. Η σύνοδος που έγινε λοιπόν στο Κολυμπάρι είναι προβληματική, διότι η θεματολογία της δεν ήταν ορθόδοξη. Εμείς θα αναλύσουμε ορισμένα σημεία, απλά, όσο πιο απλά μπορούμε, για να καταδείξουμε για ποιο λόγο αυτή η σύνοδος δεν ήταν ορθόδοξη, αλλά ήταν μια ψευδοσύνοδος. Μια σύνοδος η οποία δεν ήταν ορθόδοξη, ήταν αιρετική και αποφάσισε αλλότρια πράγματα της ορθόδοξου πίστεως. Όπως είπαμε λοιπόν, μια σύνοδος γίνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία για να καταδικάσει κάποιες αναφιόμενες αιρέσεις μέσα στην Εκκλησία από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διδάσκουν αιρετικά. Η αίρεση λοιπόν, επειδή είναι χωρισμός από τον Θεό και ο αιρετικός δεν σώζεται, ούτε αυτός που ακολουθεί αιρετικές διδασκαλίες, γι' αυτό πρέπει οι επίσκοποι, οτιδήποτε αιρετικό υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μας, να το κόβουν και να το απομακρύνουν. Και αυτή είναι η κυρίως δουλειά των επισκόπων, να προστατεύουν το πίδιό τους από τους αιρετικούς. Σε αυτή τη σύνοδο όμως έγινε, όπως σας είπα προηγουμένως, ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, στο έκτο κείμενο, το οποίο ήταν οι σχέσεις της Ορθοδόξης Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, γίνεται αναφορά στις αιρέσεις και τις ονομάζουν Εκκλησίες του Χριστού. Και μάλιστα η φράση που βρίσκεται αυτή, η δαιμονική φράση που βρίσκεται αυτή η αναφορές είναι εξής. Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδέχεται την ιστορική ονομασία των μη επισκομμένων εν κοινωνία με ταυτής άλλων ετεροδόξων χριστιανικών εκκλησιών και μονογιών. Τα κείμενα της Συνόδου που βγήκαν και επιτέθηκαν στον κόσμο είναι πάρα πολύ συγκρισμένα. Έχουν και ορθόδοξα στοιχεία, ο κόσμος όμως δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι μέσα, εκείνος δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά έχουν και πάρα πολλά αιρετικά σημεία, τα οποία αυτό φυσικά είναι η μέθοδος των οικουμενιστών
να λένε με μία αλήθεια, να λένε και ένα ψέμα. Οπότε ενώ το κείμενο ξεκινάει πολύ ορθόδοξα και λέει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μία αγία και καθολική Εκκλησία, η οποία είναι η δικιά μας Εκκλησία, αμέσως μετά έχει αυτή τη φράση που σας διάβασα προηγουμένως. Δηλαδή γίνεται αναγνώριση ότι οι αιρέσεις δεν είναι αιρέσεις πια, αλλά είναι και αυτές η Εκκλησία του Χριστού. Είναι Εκκλησία αυτές. Με αυτόν τον τρόπο όμως, στην ουσία, γίνεται ακύρωση του συμβόλου της πίστεώς μας. Διότι εμείς ομολογούμε εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Τώρα δεν θα έχουμε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, θα έχουμε πολλές Εκκλησίες. Και δεν θα έχουμε και ένα βάπτισμα, όπως ομολογούμε παρακάτω, στο σύμβολο της πίστεως, αλλά θα έχουμε πολλά βαπτίσματα τα οποία θα είναι ίδια. Αυτό φυσικά δεν θα πρέπει να μας ξενίζει, διότι δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό είναι μια διδασκαλία που προωθείται εδώ και 114 χρόνια. Από το 1902 που βγήκε πρώτη εγκύκλειος από τον Πατριάρχη Ιωακήμ, τον Τρίτο, που στην ουσία έγινε και η κήρυξη του Οικουμενισμού, προσπαθούν από τότε να μας ενώσουν με ένα αφαίρετο τρόπο με τους λοιπούς αιρετικούς. Και ναι, εμείς θέλουμε την ένωση, θέλουμε την επιστροφή μάλλον των αιρετικών στην πίνη του Χριστού, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο. Δεν μπορούμε δηλαδή να ενωθούμε χωρίς όρους και να γίνει μια ένωση, να γίνει ένας αχταρμάς. Πρέπει οι αιρετικοί να ξαγυρίσουν από εκεί που φύγανε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς στο θέμα της πίστεώς μας. Και εδώ γίνεται ένας συμβιβασμός εις βάρος όμως της Ορθοδοξίας. Γίνεται μια ένωση στην ουσία των αιρετικών με την Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξη, χωρίς όμως όρους. Δεν ξαναγυρίζουν πίσω οι αιρετικοί και να αποκηρύξουν τις αιρέσεις τους και τις πλάνες τους. Απλώς θα είμαστε ενωμένοι. Θα είμαστε δηλαδή αδελφοί χριστιανοί, ο καθένας θα κρατήσει τα δικά του, αλλά σιγά σιγά θα προχωράμε και θα έχουμε και κοινωνία, θα έχουμε και κοινό ποτήριο σε λίγο. Λοιπόν, το οποίο πράγμα αυτό είναι ανεπίτευτο, είναι μια καθαρή προδοσία της πίστεώς μας. Όπως σας είπα φυσικά προηγουμένως, αυτό προωθείται εδώ και παραπάνω από ένα αιώνα, αλλά βλέπετε και τους επισκόπους, ειδικά τον Πατριάρχη, τον Κωνσταντινοπόλεο, τον κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος δηλώνει αυτά τα πράγματα προκάλυπτα εδώ και 30 χρόνια. Και μάλιστα στην Πατριαρχία του, που είναι αρκετά από τους 5 χρόνια, πώς είναι, έχει κάνει κινήσεις και έχει πει πράγματα τα οποία έρχεται να τα επικυρώσει πια με συνοδική βούλα. Αυτό γίνεται στην ουσία. Δηλαδή, περνάνε οι απόψεις των οικουμενιστών, με συνοδική απόφαση πια, επίσημα. Αυτό είναι το καλό. Έχουμε λοιπόν κήρυξη κακοδοξία σε αυτή την σύνοδο, διότι αναγνωρίζονται οι αιρέσεις, όπως είπαμε, ως εκκλησίες. Και μάλιστα γίνεται αναφορά και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που μόνο το όνομά του, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, μόνο το όνομά του, αποτελεί βλασφημία για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή υπάρχει ένα Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Είναι εκκλησίες οι Προτεστάντες, είναι Εκκλησία του Χριστού ή είναι αιρέσεις? Ο Πάπας είναι Εκκλησία, έλεγε ο Μακαριστός, ο Σεραφείμ, ο Αθηνών, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Είναι η Παπική είναι Εκκλησία? Για απαντήστε μου. Φυσικά δεν είναι Εκκλησία. Όμως εδώ πέρα όλοι τους δεχόμαστε σαν αδελφή Εκκλησία. Όπως τους δέχτηκε ο Πατριάρχης και το 2006 και το 2014. Και μάλιστα ψάλανε και πολυχρόνως στον Πάπα, τον αποκάλεσε αγαπημένο αδελφό, του έκανε δέηση, έτσι, τον μνημόνευσε ότι είναι επίσκοπος Ρώμης, ότι είναι επίσκοπος κανονικός. Έτσι, και τον δέχονται με τις ενέργειες που κάνουν. Τον δέχονται σαν πρώτο. Αν δείτε δηλαδή την επίσκεψη που έκανε ο Πάπας το καλοκαίρι, την άνοιξη στη Μυτιλίνη, ήταν δεξιά και αριστερά καθόταν ο Βαρθολομαίος μαζί με τον Ιερόνυμο και στη μέση καθόταν ο Πάπας. Τον δέχονται σαν πρώτο επίσκοπο μάλιστα και σαν επίσκοπο. Αυτά όλα, όλες αυτές οι κινήσεις που κάνουν, που πιο πολύ γνωρίζετε τις κινήσεις των Οικουμενιστών και ειδικά του Πατριάρχου στον Οικουμενιστό, έρχονται τώρα να τις επικυρώσουν συνολικά. Αυτό είναι το κακό. Και εδώ υπάρχει το πρόβλημα. Δεν είναι καινούργιο το πρόβλημα. Απλώς το επεκτείνουν και το βαθαίνουν. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχει άλλη μια δογματική απόφαση μέσα
υπάρχουν πολλές, αλλά εμείς θα πούμε λίγα πράγματα έτσι για μια πρώτη ενημέρωση. Έχουν βγει μελέτες, οι οποίες είναι πιο αναλυτικές και θα μπορείτε να τις διαβάσετε στο διαδίκτυο, που αναλύουν διεξοδικά το θέμα τη Συνόδου και μάλιστα έχουμε βγάλει και εμείς μια μελέτη, σαν Αγιορείτες Πατέρες, η οποία αναλύει πάρα πολύ τα σημεία της Συνόδου και μάλιστα επιστημονικά και θεολογικά. Είναι στον Ορθόδοξο Τύπο. Λοιπόν, λέει μέσα άλλη μια απόφαση που είναι για το Συμβούλιο του Παγκόσμιου Συμβούλιου Πλησιών, τα εξής. Αφού αναφέρεται σε κάποια συμβούλια άλλων εκκλησιών, δηλαδή σε τη διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, το ΚΕΚ, δηλαδή το Συμβούλιο Εκκλησιών Μέσης Ανατολής, σε ένα και κάποια άλλα, λέω ότι αυτά τα συμβούλια, μετά το Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, τηρούν σημαντική αποστολή δια την προώθηση της ενότητος του χριστιανικού κόσμου. Εδώ υπάρχει αναγνώριση de facto ότι είναι εκκλησίες, αφού τα ονομάζει Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, είναι εκκλησίες, και ότι αυτά τα συμβούλια των Προτεσταντών δηλαδή έχουν πολύ σημαντική αποστολή στο να ενώσουν, να προωθήσουν την ενότητα του χριστιανικού κόσμου. Αυτό από μόνο του είναι μια πλασφημία κατά της Ορθοδόξης Εκκλησίας, διότι η ενότητα στην Εκκλησία διασφαλίζεται με την Ορθόδοξη πίστη που έχουμε εμείς Ορθόδοξοι. Με τη σωστή πίστη, την οδή πίστη. Δηλαδή, στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει ενότητα. Όταν ένας αιρετικός ή κάποιος βγαίνει από την Εκκλησία, δεν διασπάται η ενότητα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει ενότητα πάντοτε. Απλώς αποσχίζονται από την Εκκλησία αυτοί που βγαίνουν εκτός. Δεν χρειάζεται κανένας να διασφαλίσει την ενότητα της Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει δηλαδή, με αυτό που μας λένε εδώ οι κουραγιστές, ότι η ενότητα της Εκκλησίας χάθηκε και ότι πρέπει αυτοί να έρθουν να δουλέψουν για την ενότητα της Εκκλησίας. Πράγμα που είναι τελείως ενδεικτικό. Γι' αυτό έχει σαν τα αίματα τους οι Άγιοι Μάρτυρες και ομολογητές της πίστεώς μας, για να μην γίνει η Ορθόδοξη πίστη ερωτική και να υπάρχει ενότητα επιπίστη. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι όντως κυρίως η αίρεση σε αυτό το θέμα. Δεν ισχύεται η Εκκλησία του Χριστού. Ούτε χρειαζόμαστε ενότητα. Είμαστε ενωμένοι την πίστη, απλώς αποσχίζονται οι αιρετικοί όταν βγαίνουν εκτός Εκκλησίας. Ένα μεγάλο θέμα που είναι προβληματικό και αιρετικό είναι ότι σε μια σύνοδο, ειδικά οι Οικουμενικές Σύνοδοι, προτού αρχίσουν για να αποδείξουν ότι είναι επόμενοι των Αγίων Πατέρων και επόμενοι της Ορθόδοξης Παράδοσης, επικύρωναν όλες τις προηγούμενες συνόδους. Δηλαδή, η Πέμπτη Σύνοδος, η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος, ένα παράδειγμα, επικύρωσε πρώτα και δέχτηκε όλες τις προηγούμενες. Την Τέταρτη, την Τρίτη, την Δεύτερη, την Πρώτη. Η Έκτη έκανε το ίδιο για τις όλες τις προηγούμενες. Εδώ τώρα σε αυτή τη Σύνοδο, όχι μόνο δεν έχουν επικύρωση των συνόδων, αλλά έχουμε και ακύρωση των συνόδων. Με ποιο τρόπο? Στο θέμα που αναφέρεται για τους μικρούς γάμους, υπάρχει απόφαση Οικουμενικής Συνόδου, υπάρχει ο 72ος κανόνας της Πεντέκτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία αυτός ο κανόνας δεν επιτρέπει τους μικρούς γάμους και μάλιστα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι αυτή η γάμη, όταν είναι μικτός ο γάμος, ένας ορθόδοξος με μια αιρετική, με μια παπική, μια προτεστάντισσα ή το αντίθετο, αυτός πρέπει να διαλύεται, διότι δεν ισχύει. Δεν μπορεί δηλαδή ένας Ορθόδοξος να παντρευτεί μια αιρετική. Και το ίδιο πράγμα αντίθετα. Μια αιρετική να παντρευτεί, μια Ορθόδοξη να παντρευτεί ένα αιρετικό. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Διότι δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνία του Χριστού με τον Σατανά, όπως μας λέει μέσα ο κανόνας και όπως εξηγεί πολύ ωραία ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Δεν είναι φυσικά ο 72ος κανόνας της Πεντέκτης Οικουμενικής Συνόδου, έχουμε με αυτή την απόφαση που παίρνετε, να ισχύει δηλαδή ο μικρός γάμος και να επιτρέπεται, και θα το εξηγήσουμε πώς το διατυπώνει, με αυτή την απόφαση έχουμε κατάρριση και άλλων οικουμενικών κανόνων, κανόνες που έχουν θεσπιστεί σε οικουμενικές συνόδους, οπότε στην ουσία είναι σαν να μην δεχόμαστε
ότι το Άγιο Πνεύμα μίλησε στις Οικουμενικές Συνόδους, στους πατέρες και θεσπίσανε τους κανόνες και ότι είναι διαχρονικό αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να διορθώσουμε το Άγιο Πνεύμα και τους κανόνες του. Ότι έχει κάνει λάθος το Άγιο Πνεύμα. Και ότι εμείς μπορούμε να τα διορθώσουμε αυτά. Αυτό είναι στην ουσία αυτό που κάνουμε τώρα με τους μικρούς γάμους. Να το εξηγήσουμε λίγο παραπάνω. Ο 72ος λοιπόν κανόνας της Πεντέκτης Οικουμενικής Συνόδου μας λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να γίνει μικρός γάμος. Η απόφαση όμως της Συνόδου σε αυτό το θέμα μας λέει το εξής. Ναι με δεν επιτρέπεται, αλλά εμείς το αφήνουμε στη διάκριση κάθε αυτοκεφάλαιο εκκλησίας να μπορούν να τελούν τους γάμους. Δηλαδή σας επιτρέπουμε κατά τη δικιά σας διάκριση. Αυτό όμως ακυρώνει την απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου και ακυρώνει και τον κανόνα. Οπότε στην ουσία έχουμε ακύρωση μόνη της Οικουμενικής Συνόδου. Δηλαδή δεν μίλησε καλά το Άγιο Πνεύμα και δεν μας τα παρέδωσε σωστά και εμείς πρέπει να έρθουμε τώρα να τα διορθώσουμε. Αυτό δεν είναι στην ουσία της. Όπως και δεν μίλησε καλά όταν καταδικάζανε τις αιρέσεις οι Άγιοι Πατέρες και ότι εμείς πρέπει να έρθουμε να διορθώσουμε τους Άγιους Πατέρες και να τους αιρετικούς να τους αναβιβάσουμε εκεί που ήταν πριν. Δεν είναι αιρέσεις πια, δεν είναι αιρετικούς του. Το ίδιο κάνουν και με το θέμα του γάμου. Όμως εδώ δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα διότι καταρχήν αυτό διχάζει την Ορθόδοξη Εκκλησία, εκτός ότι είπαμε ότι έχουμε ακύρωση Οικουμενική Συνόδου, που αυτό είναι αιρετικό, δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τις Οικουμενικές Συνόδους, ούτε τους κανόνες. Αλλά υπάρχει και διχασμός και στο Ορθόδοξο Πύρο. Διότι, αν παραδείγματος χάρη, στην Κρήτη επιτρέπονται, στην Εκκλησία της Κρήτης, επιτρέπονται τους μικρούς γάμους. Και στην Εκκλησία της Ελλάδος δεν επιτρέπονται. Αν κάποιος κρητικός θέλει να παντρευτεί στην Εκκλησία της Ελλάδος, αν κάποιος από την Εκκλησία της Ελλάδος κατέβει στην Κρήτη και παντρευτεί, θα τον δεχτούν στην Εκκλησία της Ελλάδος. Ναι ή όχι. Αφού στην Εκκλησία της Κρήτης που είναι Ορθόδοξη, θα δέχονται τους μικρούς γάμους. Δηλαδή πώς η κάθε Εκκλησία θα αποφασίζει αυτοκέφαλα, θα αποφασίζει μόνη της το τι θα κάνει, δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση και όχι να υπάρχει στη διάκριση της κάθε αυτοκεφάλαιο Εκκλησίας. Αλλά το σημαντικό είναι ότι εισάγει το οικουμενισμός μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή η απόφαση του γάμου ότι επιτρέπονται τους μικρούς γάμους έχει άμεση σχέση ότι αναγνωρίζουμε τους αιρετικούς ως εκκλησίες. Διότι αν οι αιρετικοί έχουν μυστήρια, αφού είναι εκκλησία του Χριστού, γιατί να μην παντρεύονται και μαζί μας με τους Ορθόδοξους. Γιατί να μην τους εισάγουμε στο μυστήριο του γάμου και να τους εισάγουμε και στο μυστήριο της Θείας Συνωνίας. Αφού τους δεχόμαστε πια ότι είναι εκκλησίες. Πάνω εκεί πατάνε και δέχονται και το μυστήριο του γάμου, δέχονται στο μυστήριο του γάμου να μπαίνουν μέσα οι αιρετικοί. Πράγμα που αυτό είναι απαγορευτικό για την Εκκλησία μας. Εισάγεται λοιπόν ο οικουμενισμός στη βάση της οικογένειας, έτσι ώστε τα παιδιά να αναφέρονται σε ένα οικουμενιστικό περιβάλλον, που ο παπάς ήταν Ορθόδοξος και η μαμά θα είναι παπικιά ή Προτεστάντης, είναι το αντίθετο, και δεν θα έχουν μια σωστή χριστιανική Ορθόδοξη ανατροφή. Τι θα ακολουθήσουν τα παιδιά, τον Ορθόδοξο δρόμο ή τον αιρετικό δρόμο. Ή θα λένε ότι είμαστε όλοι ενωμένοι με αγάπη και ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι συνέχεια της αναγνωρίσεως των ενετικών ως εκκλησίες. Τα αποτελέσματα είναι εδώ. Έχουμε το θέμα του γάμου. Αλλά αποδομεί και την πνευματικότητα της Ορθόδοξης, της Ορθοδόξης Εκκλησίας, διότι ο γάμος, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι δύο άνθρωποι έχουν τη συγκοινωνία γάμου, για να έχουν μια κοινή πορεία προς τον Χριστό. Αυτό είναι ο γάμος. Δύο άνθρωποι να βαδίσουν τον δρόμο, τον χριστιανικό δρόμο, να άρουν το σταυρό τους, να βοηθήσουν ένας τον άλλον, έτσι ώστε να βρουν τη σωτηρία και να βρουν τον Χριστό μέσα από τον γάμο. Αυτό τώρα δεν υπάρχει πια. Αφού το ένα μέρος πιστεύει σε έναν Χριστό που έχουμε εμείς, τον Ορθόδοξο, τον αληθινό Χριστό, το άλλο μέρος πιστεύει σε ένα Χριστό που δεν είναι ο ίδιος. Πώς μπορούν να έχουν κοινή πορεία προς τον Χριστό αυτό το ζευγάρι, αφού οι αιρετικοί δεν πιστεύουν στον ίδιο Χριστό που πιστεύουμε εμείς. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η απόφαση δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα.
Το ίδιο ισχύει και για την απόφαση της νηστείας που αναφέρεται μέσα, και ενώ στην αρχή αρχίζει πάρα πολύ ορθόδοξα και επενεί την νηστεία, εξαίρει τον ρόλο της νηστείας μέσα στην πνευματική ζωή, και μάλιστα αναφέρονται μέσα και έχει μέσα χωρία του Αγίου του Μεγάλου Βασιλείου του Αγίου του Χρυσοστόμου, τα οποία εγκομιάζουν την νηστεία, το πόσο ωφέλιμη είναι και πόσο βοηθάει το χριστιανό στην πνευματική του ζωή. Αμέσως μετά έχουμε αποδόμηση της νηστείας. Πώς? Λέει ότι θα πρέπει τα πράγματα να τα ξανακοιτάξουμε και να κάνουμε οικονομία, διότι υπάρχουν προβλήματα λόγω ασθενείας των προσώπων. Πρέπει να κάνουμε οικονομία στα πρόσωπα, ότι δεν υπάρχουν τροφές σε διάφορα μέρη, πρέπει να κοιτάξουμε για τις τροφές. Λέει δηλαδή κάποια επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση, είναι στον αέρα. Αυτό όμως, εμείς γνωρίζουμε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει οικονομία του προσώπου. Όμως αυτό δεν πάει να πει ότι επειδή οικονομούμε κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούν να νηστέψουν λόγω εργασίας, λόγω ασθενείας, λόγω αδυναμίας ή και άλλων λόγων, δεν πάει να πει ότι θα ακυρώσουμε τους κανόνες λόγω της οικονομίας κάποιων προσώπων. Οι πνευματικοί θα πρέπει να κάνουν την οικονομία τους, να οικονομήσουν τους ανθρώπους, αλλά οι κανόνες δεν αλλάζουν. Αυτοί που μπορούν να τηρήσουν την νηστεία θα την τηρήσουν και τις σαρακοστές και όλα. Αυτοί που δεν μπορούν θα οικονομηθούν από τους πνευματικούς τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε αδύναμοι άνθρωποι θα πρέπει να αλλάξουμε τους νόμους της Εκκλησίας που έχουν θεσπιστεί εδώ και 2.000 χρόνια. Αυτή η οικονομία όμως έχει ένα μεγάλο σκοπό. Όπως ο γάμος αποδομείται διότι δεν δεχόμαστε αιρετικούς, αλλά δεχόμαστε εκκλησίες πια, το ίδιο πράγμα. Και η νηστεία αποδομείται διότι για να πλησιάσουμε αυτές τις αιρέσεις και να ενωθούμε, θα πρέπει να πλησιάσουμε την εκκοσμίκευση, να γίνουμε κι εμείς μια εκκοσμικευμένη εκκλησία. Η νηστεία μέσα στην εκκλησία μας εκφράζει την ασκητική διαγωγή που πρέπει να έχει ο κάθε χριστιανός. Η πίστη μας είναι ασκητική. Σαν κύριο βασικό της πίστης μας είναι ο ασκητισμός και η ανατένιση προς τα μέλλοντα, προς την αιώνια ζωή. Όταν λοιπόν αποδομήσουμε το ασκητικό φρόνημα και το φρόνημα το οποίο μας δεν φρονούμε ότι είμαστε εδώ πέρα αιώνια, αλλά είμαστε προσωρινοί, τότε αποδομούμε όλη την Ορθόδοξη πίστη και πλησιάζουμε να γίνουμε κι εμείς μια εκκοσμικευμένη εκκλησία, όπως γίνανε οι παπικοί, χάσανε τα μυστηριά τους και χάσανε τα πάντα. Για να γίνει λοιπόν σύγκληση και να γίνουμε κι εμείς εκκοσμικευμένοι, να κοσμικοποιηθούμε, όπως λέμε καμία φορά, γίνεται αυτή η αποδόμηση της νηστείας. Έχει δηλαδή και αυτή τον σκοπό της. Και βλέπετε ότι τα θέματα της Συνόδου δεν τεθήκανε έτσι όπως έλαχε, αλλά το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο για να γίνει αναγνώριση των αιρέσεων ως εκκλησίες, έτσι ώστε να γίνει η ένωση μέσα από αυτή την αναγνώριση. Αυτό το λέγαμε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι καταλήθηκε ο συνοδικός θεσμός σε αυτή τη σύνοδο. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο συνοδικός θεσμός είναι ο τρόπος που κινείται και ζει η Εκκλησία μας. Δηλαδή μέσα από συνόδους αποφασίζει πώς θα προχωρήσει. Και αυτό το δεχόμαστε όλοι. Και μάλιστα σε αυτή τη σύνοδο έγινε ιδιαίτερη μνήμα αυτού του θέματος. Και εγκομιάστηκε ιδιαίτερος ο συνοδικός θεσμός της Ορθοδόξου, το πώς δουλεύει ο Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Όμως έγινε βάναυση, καταπάτηση του θεσμού αυτού και στην ουσία έχουμε για πρώτη φορά κατάργηση του συνοδικού θεσμού σε αυτή την σύνοδο. Και θα εξηγηθούμε. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι μια σύνοδο, όπως σας είπα πρώτα, αποτελείται από επισκόπους οι οποίοι αποφασίζουν για σημαντικά θέματα και κυρίως για θέματα αιρέσεων. Ο κάθε επίσκοπος πρέπει να έχει τη δικιά του ψήφο και να είναι ίση ψήφος του επισκόπου
με τον συνεπίσκοπό του. Είτε είναι πατριάρχης, είτε είναι μητροπολίτης, είτε είναι ένας απλός επιγόρευος επίσκοπος. Σε αυτή τη σύνοδο όμως δεν είχαμε, δεν ψήφισαν όλοι οι επίσκοποι, εκτός ότι έχουμε τέσσερα πατριαρχία τα οποία δεν συμμετείχαν, αλλά οι επίσκοποι δεν είχαν ψήφι. Η κάθε εκκλησία αντιπροσωπεύτηκε από μια αντιπροσωπεία 24 αρχιερέων συν ένα, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος, ο οποίος εκπροσωπούσε τους αντιπροσώπους, τους 24 αντιπροσώπους. Και μάλιστα αυτοί οι 24 επίσκοποι δεν είχαν δικιά τους ψήφο. Ενώ είχαν γνώμη όταν ψηφίζανε για κάποιο θέμα, την τελική απόφαση την έπαιρνε ο ένας. Δηλαδή, για να κάνω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Η Σερβική Εκκλησία, αποτελεσμένη και αυτή από 24 αρχιερείς σύν τον Πατριάρχη, τον ένα, 25 δηλαδή, στο θέμα στο έκτο θέμα, δηλαδή στις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, 17 επίσκοποι ψήφισαν κατά. Δεν το ψήφισαν δηλαδή να πέρασει. Δεν το θέλουν. 7 επίσκοποι ψήφισαν υπέρ και επειδή ο πρώτος ψήφισε υπέρ, υπερίσχυσε η ψήφος του πρώτου. Έχουμε λοιπόν σε αυτή τη σύνοδο που συμμετείχαν τόσοι αρχιερείς, στην ουσία ψήφισαν μόνο οι 10. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε σύνοδο. Εμείς γνωρίζουμε ότι κάθε επίσκοπος έχει την ψήφο του και την ισότιμη ψήφο του με τους άλλους επισκόπους. Διότι ο επίσκοπος εκπροσωπεί το ποιμνιό του. Δεν μπορεί ο επίσκοπος δηλαδή τη μία Κυριακή να κηρύσει ορθόδοξα στο ποιμνιό του και την επόμενη Κυριακή να γυρίσει από μια σύνοδο και να τους ταλάξει και να τους κηρύσει κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται αυτό. Ο επίσκοπος δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει και όπως θέλει. Και το ποιμνιό πρέπει να τον ελέγχει τον επίσκοπο, διότι έχουμε και πολλές περιπτώσεις οι οποίοι ήταν επίσκοποι μεν, αλλά αιρετικοί, που όταν έκαναν αιρετική, όταν εξέφρασαν αιρετική διδασκαλία, το ποιμνιό τους τους έλεξε και τους λέει τι μας λες, όπως τον Εστόριο, στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, όταν αρχίσει και έλεγε τα βλάσφημα αυτά για την Παναγία μας, ότι δεν είναι Θεοτόκος αλλά Χριστοτόκος, βγήκε ο λαός και του λέει, τι λες εδώ πέρα. Τι είναι αυτά που λες, εμείς δεν έχουμε παραλάβει τέτοια πράγματα. Σύνεδρο. Πρέπει το ποιμνιό δηλαδή να διαφυλάσσει την πίστη του. Εδώ λοιπόν έχουμε βάλαυση καταπάτηση του συνοδικού θεσμού, διότι δεν ψηφίζουν οι επίσκοποι. Οι επίσκοποι ήταν γλάστρες στην ουσία. Ήταν διακοσμητικά στοιχεία. Αυτό όμως δεν τιμά ούτε τους ίδιους τους επισκόπους. Διότι στην ουσία οι ίδιοι επίσκοποι καταπατούν το επισκοπικό τους δικαίωμα και αξίωμα. Θα πρέπει να το υπερασπιστούν. Δεν μπορούν να το αφήνουν έτσι, γιατί στην ουσία, υπερασπίζοντας το επισκοπικό τους αξίωμα, υπερασπίζονται το λαό που αντιπροσωπεύουν. Αυτό δεν έγινε. Και μάλιστα, οι αποφάσεις της Συνόδου είναι υποχρεωτικές για το πλήρωμα της Εκκλησίας και για τους επισκόπους και για τους ιερείς και για τους λαϊκούς και για τους μοναχούς. Αυτό είναι άλλη καταπάτηση της Ορθοδόξου παραδόσεως μας. Εμείς γνωρίζουμε ότι ναι, μεν γίνεται μια σύνοδος, η οποία αποτελείται από επισκόπους και παλιά αποτελείται και από μοναχούς και από ιερείς, όχι μόνο από επισκόπους. Έτσι. Λοιπόν, και αφού αποφασίσουν ό,τι αποφασίσουν, θα πρέπει οι επίσκοποι που δεν έχουν πάρει μέρος σε δεύτερο χρόνο να επικυρώσουν τη σύνοδο. Διότι αυτοί υπάρχουν επίσκοποι που δεν παίρνουν μέρος για διάφορους λόγους. Όμως επειδή και αυτοί είναι εκπρόσωποι του λαού και εκπροσωπούν το λαό, θα πρέπει να εκφράσουν και αυτή την άποψή τους. Θα πρέπει δηλαδή ή να την επικυρώσουν ή να την ακυρώσουν. Αλλά έχουμε και ένα τρίτο στάδιο στο θέμα της Συνόδου. Θα πρέπει ο πιστός λαός, αφού μάθει τι έχει αποφασιστεί και τι έχει ψηφιστεί σε μια σύνοδο, να την επικυρώσει ή να την απορρίψει. Και αυτό γινόταν ανέκαθεν. Διότι ο πιστός λαός είναι ο φύλακας της πίστεως μας. Ο πιστός λαός, το χριστεπώνυμο πλήρωμα, είναι αυτό που έχει διαφυλάξει την πίστη ανά τους αιώνες. Και έχουμε τόσα παραδείγματα, θα σας αναφέρω μόνο ένα, για να μην πλατιάζουμε και να μπορέσετε κι εσείς να ερωτήσετε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι όσο πιο σύντομοι γίνεται. Όταν έγινε η σύνοδος της Φεράρα Φραγκαντίας, η δυστυχή
Ιερουσαλιμική Σύνοδος για να γίνει πάλι ένωση, μάλλον υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όχι ένωση, στον παπισμό, ο μόνος που αντιστάθηκε ως επίσκοπος ήταν ο Άγιος Μάρκος ο Κυνικός, ο μονομάχος, ο οποίος δεν δέχτηκε τη Σύνοδο. Όταν λοιπόν γύρισαν πίσω οι επίσκοποι, οι οποίοι είχαν εξωμώσει, είχαν προδώσει την Ορθόδοξη Χριστή, τους περίμενε ο λαός στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης. Και ήταν με άγριες διαθέσεις. Οι επίσκοποι κατά, βλέπετε, ο λαός την απέρριψε τη Σύνοδο. Και οι αρχιερείς αναγκαστήκανε και ομολογήσανε και είπανε να μας κοπεί δεξιά χείρα που υπέγραφε αυτές τις αποφάσεις. Διότι ο πιστός λαός δεν δέχτηκε τη Σύνοδο. Και ο πιστός λαός είναι ο φύλαξης της Ορθοδόξου πίστεως μας. Αυτό τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει μέσα το 22ο άρθρο του 6ου κειμένου, το οποίο λέει ότι οι αποφάσεις της Συνόδου είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη της Εκκλησίας και ειδικά για αυτούς που δίδεν επί προφάση ότι κρατάνε την Ορθόδοξη γνήσια, την γνήσια πίστη, ας πούμε, ειδικά για αυτούς που αυτοί αποσχίζονται και σχίζουν την Εκκλησία. Δηλαδή εμείς που δεν δεχόμαστε ερετικές αποφάσεις, σχίζουμε την Εκκλησία. Όχι αυτοί που κάνουν τα ερετικά, εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα τους. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η Σύνοδος είχε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία μεταφράζονται σε αιρέσεις. Δεν ήταν ορθόδοξος ο Σύνοδος. Ήταν μια Σύνοδος η οποία επικύρωσε επίσημα πια με συνολικό τρόπο την αίρεση του Οικουμενισμού. Ότι οι αιρετικοί είναι εκκλησίες, ότι οι παπικοί δεν είναι αίρεση, ότι οι Προτεστάντες είναι εκκλησίες, δεν έχουν κυλήσει το Παγκόσμιο Συνόδιο Εκκλησιών και θεωρούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι για αυτή ίση με το συνοδήλευμα των αιρέσεων του Προτεσταντικού κόσμου. Έτσι. Αυτό επικύρωσε αυτή η Σύνοδος. Διέλυσε οι Οικουμενικές Συνόδους, διαλύει την παράδοση, την ληστεία και μας βάζει μέσα στον Οικουμενισμό. Τι θα έπρεπε να είχε αυτή η Σύνοδος για να ήταν ορθόδοξη? Δεν έχουμε θέματα να λύσουμε? Δεν υπάρχουν προβλήματα στην Ορθόδοξη Εκκλησία για να λυθούν? Και φυσικά υπάρχουν. Όπως σας είπα και στην αρχή και θα το ξαναλέμε, μπορεί να το πούμε και άλλες φορές. Αφού έγινε σύνδεση η Συνόδου, θα έπρεπε να καταδικαστεί μια αίρεση. Η αίρεση που θα έπρεπε να καταδικαστεί και τα θέματα της Συνόδου θα ήταν πρώτον να καταδικαστεί ο Οικουμενισμός ως πανέρεση. Εδώ όχι μόνο έχουμε καταλήγει ο Οικουμενισμός. Έχουμε επικύρωση του Οικουμενισμού ως την κυρίως θεωρητική γραμμή της Εκκλησίας μας. Με συνοδική απόφαση. Δεύτερον, θα έπρεπε να καταδικαστεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ότι δεν είναι εκκλησίες, αλλά είναι αιρέσεις. Με διακήρυξη μάλιστα ότι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι μόνο η Ορθόδοξη και ότι η χάρη βρίσκεται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ότι εκτός Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν σώζεται ο άνθρωπος. Όμως στην Εκκλησία μέσα δεν είναι αυτοί που λένε ότι είναι ορθόδοξος και να πιστεύουν οικουμενιστικά. Όπως λέει ο Άγιος Ζωής ο Παναγιώτης, στην Εκκλησία, η της Εκκλησίας είναι αυτοί που έχουν την αλήθεια. Και όσοι έχουν την αλήθεια και πιστεύουν στην αλήθεια των πατέρων και των συνόδων, των Ορθοδόξων συνόδων και των Αποστόλων, αυτοί βρίσκονται στην Εκκλησία. Ένα τρίτο θέμα που θα έπρεπε να έχει αυτή η Σύνοδος, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί, είναι το παλαιοημερολογικό θέμα. Που δημιουργήθηκε το 24. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει θέμα για να λυθεί και να επιστρέψει η Εκκλησία μας πριν αυτό το σχήμα που έγινε, πριν το 24. Να έχουμε ενότητα. Πριν το 24 δεν υπήρχε πρόβλημα. Το 24 έγινε ο Μασόνος Πατριάρχης Ελέτριος Μεταξάκης, που δυστυχώς είναι πατριώτης μου, δυστυχώς είναι κριτικός, ο οποίος έκανε το πρώτο βήμα από τα 11 για να επικρατήσει ο Οικουμενισμός ως η κυρίως γραμμή, κυρίως θεολογική γραμμή της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Το 11ο βήμα έγινε τώρα, με αυτή τη σύνοδο. Δεν θα αναφερθούμε στα υπόλοιπα, ίσως κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε μια αναφορά. Λοιπόν, θα έπρεπε λοιπόν να λυθεί αυτό το θέμα που απασχολείται και χρόνια και διαιρεί την Εκκλησία μας και της δημιουργεί πρόβλημα. Ένα άλλο θέμα που θα έπρεπε
να υπάρχει στη Σύνοδο θα, θα ήταν αυτό το θέμα με την κάρτα του πολίτη. Το θέμα με το 666. Να υπάρχει μια ορθόδοξη απόφαση, μια γραμμή, γιατί βλέπουμε τώρα ότι αρχίζει η Εκκλησία και σε αυτό το θέμα να αρχίζει να τα αλλάζει. Ενώ έχουμε προηγούμενες αποφάσεις και της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κρήτης και των Μετεώρων και του Αγίου Όρους που λέγανε ότι ταυτότητες και κάρτες ταυτοτήτων με το 666 και οτιδήποτε έχει αυτό μέσα, δεν παραλαμβάνουμε, τώρα αρχίζουν και να σταλάζουν. Θα έπρεπε να υπάρχει μια απόφαση και για αυτό το θέμα. Θα έπρεπε να υπάρχει καταδίκη για άλλη μια φορά, γιατί έχει καταδικαστεί προηγουμένως, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει καταδίκη της μασονίας. Να υπάρχει καταδίκη άλλων παραθρησκευτικών ομάδων που δυστυχώς παίρνουν πάρα πολύ κόσμο από την Εκκλησία μας, όπως είναι η Σαϊντολογία, ο νεοπαγανισμός, η νεοαθεία που κερδίζει μεγάλο έδαφος στους νέους μας, παίρνει πάρα πολλούς νέους και πάρα πολλές παραθρησκευτικές ομάδες που θα πρέπει να γίνει μία αυτό και να καταδικαστούν. Αυτά δεν υπάρχουν αυτά τα θέματα. Αυτά είναι όμως τα θέματα που θα έπρεπε να υπάρχουν. Έτσι, και όμως βλέπουμε ότι γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Μία σύνοδος γίνεται για να διαφυλαχθεί ο ορθόδοξος πίστη. Εδώ έγινε το ακριβώς το αντίθετο. Έγινε για να καταληθεί ο ορθόδοξος πίστη και όποιος δεν την ακολουθεί μάλιστα θα είναι εκτός εκκλησίας. Αυτό μας λέει. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε παραλάβει από τους Αγίους Πατέρες μας. Με τίποτα. Θα ήθελα εδώ να σας διαβάσω λιγάκι για να καταδείξουμε πόσο αυστηροί ήταν οι Άγιοι Πατέρες και πόσο τηρούσαν την γραμμή που έχει τηρηθεί της διαχρονικής Εκκλησίας του Χριστού. Θα σας διαβάσω λιγάκι από τη διακήρυξη των τεσσάρων πατριαρχών του 1848 στην απάντησή τους, των τεσσάρων πατριαρχών, στην απάντησή τους προς τον Πάπα Ιωάννη, τον Πάπα Πίο τον Ένατο, το οποίο τους λέει τα εξής. Λένε οι πατριάρχες, διότι πίστη μας αδελφοί δεν είναι από ανθρώπους ούτε μέσω ανθρώπων, αλλά με αποκάλυψη Ιησού Χριστού, την οποία εκήρυξαν οι Θεοί Απόστολοι, κρατέωσαν οι ιερές Οικουμενικές Σύνοδοι, παρέδωσαν με διαδοχή οι νέοι στη σοφή διδάσκαλοι της Οικουμένης και επικύρωσαν τα εκχυθέντα αίματα των Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών. Να κρατήσουμε την ομολογία, μας λένε, την οποία παραλάβαμε άδολη από τέτοιους ανθρώπους, προσέξτε το, αποστρεφόμενοι κάθε νεωτερισμό ως υπαγόρευμα του διαβόλου. Κάθε νεωτερισμός δηλαδή που εισάγεται στην Εκκλησία μας είναι υπαγόρευμα του διαβόλου. Έτσι λέμε. Εκείνος που δέχεται νεωτερισμό, αυτό που κάνουμε τώρα δηλαδή, κατελέγει σαν ελλειπή την κηρυγμένη ορθόδοξο πίστη. Αλλά αυτή η πεπληρωμένη είναι η ορθόδοξος πίστη, έχει σφραγιστεί μη επιδεχόμενη ούτε κάποια μείωση, ούτε κάποια αύξηση, ούτε κάποια αλλίωση. Και εκείνος που τολμά ή να πράξει ή να συμβουλεύσει ή ακόμα και να διανοηθεί τούτο, ήδη αρνήθηκε την πίστη του στον Χριστό. Δεν είναι δικά μας λόγια. Είναι τον Πατριαρχό μας. Ήδη αρνήθηκε, λέει, την πίστη του στον Χριστό. Ακόμα και να διανοηθεί κάτι τέτοιο. Και ήδη καθυποβλήθηκε στο αιώνιο ανάθεμα επειδή βλασφημεί στο Άγιο Πνεύμα ότι δήθεν δεν μίλησε ολοκληρωμένα στις γραφές και μέσω των Οικουμενικών Συνόδων. Το Άγιο Πνεύμα που είπε ότι που μίλησε μέσω του Πατέρα και είπε ότι δεν επιτρέπονται η μεικτή γάμη, διότι δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνία Χριστού και διαβόλου. Τώρα έρχονται οι άλλοι πατέρες, οι πατριάρχες, και λένε όχι, μπορεί να είναι. Ακυρώνουμε τις αποφάσεις. Ακυρώνουμε ότι ήταν αιρέσεις, την Εκκλησία. Ακυρώνουμε τις νηστείες. Ακυρώνουμε τον συνοδικό θεσμό και κάνουμε δικιά μας γάμη στην Εκκλησία. Αυτά είναι υπαγορεύματα του διαβόλου. Λένε οι άλλοι πατέρες, δεν το λέτε εμείς. Μάλιστα μου λέει ένας, λέει πάντα μου λέει ότι θα είναι να σε κάνουν μήνυση στους Αγίους Πατέρες. Να σου κάνουν μήνυση, αλλά όχι σε εμάς αυτούς. Αυτή τα είπαμε.
Το φρικτό ανάθεμα αυτό, αδελφοί, και τέκανα εν Χριστώ αγαπητά, συνεχίζουν οι πατριάρχες, δεν εκφωνούμε εμείς σήμερα, δεν το λέμε εμείς σήμερα, λέμε. Αλλά το είπε πρώτος ο σωτήρας μας, ο οποίος πει κατά του Αγίου Πνεύματος, δεν θα συγχωρεθεί ούτε στον παρόντα κόσμο, ούτε εις το μέλλον. Και συνεχίζουμε λέγοντας. Κατεχόμαστε από βαθιά έκπληξη και απορία από το γεγονός ότι τόσο εύκολα και γρήγορα φεύγεται από τον Θεό. Πώς φεύγουμε από τον Θεό, όταν φεύγουμε από την παράδοση της Εκκλησίας μας, ο οποίος σας κάλεσε με την χάρη του Ιησού Χριστού και μεταπηδάτε σε άλλο Ευαγγέλιο, σε άλλη διδασκαλία δηλαδή, την οποία οι ψευδοδιδάσκαλοι παρουσιάζουν ως Ευαγγέλιο τάχα του Χριστού. Αυτό μας παρουσίασαν τώρα, και ήταν αυτά που γίνανε, ήταν ορθόδοξα. Αυτό δεν το ψευδοευαγγέλιο δεν είναι τίποτα άλλο, παρά το υπάρχουν μερικοί οποίοι σας ταράσουν και θέλουν να μεταβάλουν και να νοθεύσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά εάν και εμείς ακόμη οι Απόστολοι ή Άγγελος από τον ουρανό σας κηρύττει Ευαγγέλιο διαφορετικό από εκείνο το οποίο εσείς έχετε παραλάβει από την αρχή να προμάς, ας είναι αυτός αναθεματισμένος, ας είναι χωρισμένος από τον Θεό. Αυτό το είπε ο Απόστολος Παύλος. Εκφώνησαν τούτο οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι και όλη η χωρία των Θεοφόρων Πατέρων. Όλοι λοιπόν οι νεωτερίζοντες ή με αίρεση ή με σχίσμα εγκουσίως ενδύθηκαν κατά τον ψαλμοδό κατάρρον σημάδι. Είτε πάπες, είτε πατριάρχες, είτε κληρικοί, είτε λαϊκοί έτυχε να είναι. Είτε άγγελος από τον ουρανό σας κηρύττει Ευαγγέλιο διαφορετικό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι φρονώντας οι πατέρες μας και υπακούοντας στους ψυχοσωτήρους λόγους του Παύλου, στάθηκαν σταθεροί και δέοι στην πίστη που παραδόθηκε εκ διαδοχής σε αυτούς που διέσωσαν αυτήν την πίστη, δηλαδή, άντρεπτη και άχραντη διαμέσου τόσων αιρέσεων. Και παρέδωσαν αυτήν σε εμάς ειλικρινή και ανώθευτη, όπως βγήκε άβολη από το στόμα των πρώτων υπηρετών του λόγου, των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν και εμείς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτε το οποίο είναι κανένα νεωτερισμό, καμία διδασκαλία νεότερη και αιρετική μέσα στην Εκκλησία μας. Είτε τι λέει ο Πατριάρχης, είτε τι λέει ένας μοναχός, είτε τι λέει ένας λαϊκός, είτε τι λέει ένας άγγελος που κατεβαίνει από τον ουρανό. Εμείς θα ακολουθήσουμε αυτά που μας έχει παραδώσει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και αν χρειαστεί θα παλέψουμε γι' αυτό, θα ομολογήσουμε και αν χρειαστεί θα μαρτυρήσουμε. Έχουμε φτάσει σε καιρούς που δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους, γιατί αυτό μας δίνει και την ευκαιρία να ομολογήσουμε και να δείξουμε και την αγάπη μας στον Χριστό. Έχουμε φτάσει σε καιρούς λοιπόν που θα πρέπει να ομολογήσουμε την πίστη μας. Δεν είναι πια δεδομένη η Ορθόδοξη πίστη με αυτή την σύνοδο που έγινε. Δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένα πια αυτά που είχαμε δεδομένα πριν από 6 μήνες. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να μελετήσουμε, να τα γνωρίζουμε και να μην αποδεχτούμε τίποτε το νεωτεριστικό μέσα στην Εκκλησία μας. Διότι αυτό καταλύει όλη την πίστη. Έτσι φρονούμε κι εμείς και έτσι όπως παραλάβαμε, ειδικά εμείς ως αγιορείτες μοναχοί, που δυστυχώς δεν θα ήθελα να δικαιολογήσω κάποια πράγματα ή να προσπαθήσω να πω για μας ότι μας ρίχνουν λάσπη και να μας βάλουν πρόσωπους, αλλά δεν έχουμε ούτε το δικαίωμα του λόγου. Ενώ όλοι οι άλλοι έχουν το δικαίωμα να μιλάνε, ο Αλεξανδροπόλεως έδωσε ευλογία στους χιλιαστές να μοιράζουν τις σκηνές στους διαδίκες και πάρα πολλοί επίσκοποι αφήνουν τους αιρετικούς και ανομίζουν, όταν εμάς μας ζητούν να πούμε ορθόδοξο λόγο και να υπερασπιστούμε την πίστη μας, και όταν εμείς σαν μοναχοί έχουμε υποχρέωση, όχι μόνο εμείς σαν μοναχοί, όλοι οι άνθρωποι, να τηρήσουμε την εντολή του Χριστού να ομολογούμε την πίστη μας, τότε αυτοί μας λένε ότι όχι, δεν έχετε δικαίωμα εσείς να ομολογείτε την πίστη σας. Αυτό είναι δικιά μας δουλειά. Είναι δουλειά όλων μας να ομολογούμε
την πίστη και ειδικά εμάς των αγιοριτών μοναχών, όταν οι δικοί μας ηγούμενοι σιωπούν, εκοφαντικά σιωπούν, και το μόνο που ξέρουν είναι να πηγαίνουν να κάνουν κάποιες ομιλίες, καλές σκέφτες, σας τις κάνω. Αλλά ας μιλήσουν πρώτα για το θέμα της πίστης. Να μιλήσουν για το τι έγινε στην Κρήτη. Να μας πούνε τι δέχονται ή δεν τι δέχονται. Και όχι να στρουθοκαμιλίζουν και να κάνουν πως δεν έγινε τίποτε. Εδώ καταλήθηκε η πίστη μας και μιλάμε περί πνευματικών θεμάτων και περί ανέμου και υδάτου. Πρώτα τα θέματα της πίστεως, πρώτα η πίστη μας που θεμελιώνεται ο πνευματικός μας αγώνας και μετά ας μιλήσουμε και για τα πνευματικά. Λοιπόν, εμείς έχουμε υποχρέωση να κάνουμε την ομολογία μας ως αγιορείτες μοναχοί. Και εσείς έχετε την υποχρέωση ως μέλη και ως πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας να κάνετε και εσείς την ομολογία σας, να ομολογείτε την πίστη αλόθευτη και να μην δεχτείτε τίποτε το αιρετικό, τίποτε το καινούριο μέσα στην Εκκλησία μας. Έτσι κλείνοντας αυτό το μικρό, αυτή τις μικρές αναφορές για να περάσουμε και στις ερωτήσεις, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι εδώ χρειάζεται γνώση. Να έχουμε τη γνώση. Να μην ακούμε τον καθένα που μας λέει θα κάνετε υπακοή στην Εκκλησία. Ναι, θα κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Σύμφωνοι, αλλά ποια Εκκλησία? Εκκλησία δεν είναι ο επίσκοπος που μας κηρύσσει αιρετικά και καινούργια πράγματα. Αυτός δεν είναι Εκκλησία, αυτός είναι ψευδεπίσκοπος. Εκκλησία είναι, είμαστε όλοι εμείς, είμαστε το πλήρωμα της Εκκλησίας, η λαϊκή με το πλήρωμα, όταν όμως βρισκόμαστε στην αλήθεια. Δεν θα δεχτούμε τίποτε το αντιορθόδοξο, τίποτε το αιρετικό. Θα κάνουμε υπακοή στη διαχρονική Εκκλησία του Χριστού, στα διδάγματα των Αγίων Αποστόλων, των Οικουμενικών Συνόδων, των πνευματικών μας πατέρων που ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας και μας διδάσκουν ανώθετη ορθοδοξία, έτσι ώστε να είμαστε εντός Εκκλησίας και να μπορέσουμε να δώσουμε λόγο στον Χριστό μας ότι κρατήσαμε την πίστη μας. Αυτό το εύχομαι σε όλους σας και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα και να μην δεχτούμε τη Σύνοδο σε καμία περίπτωση. Τώρα, αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις, γιατί δεν συνολικά. Αυτό ήταν λάθος. Το ότι παντρεύανε τους Ορθοδόξους με τους ερετικούς είναι λάθος αυτό το πράγμα. Και έχει πάρα πολλούς παράγοντες που είναι λάθος. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δείχνει ότι πραγματικά δεν έχουν αγάπη. Πολλοί λένε ότι εμείς το κάνουμε από αγάπη. Δεχόμαστε, ας πούμε, τον ερετικό, τον αγκαλιάζουμε, μα δεν τον αγκαλιάζεις. Τον σπρώχνεις προς την καταστροφή του. Και πώς γίνεται αυτό? Αν πραγματικά θέλαμε να αγκαλιάσουμε τους ερετικούς και αν πραγματικά θέλαμε να έχουμε κήρυξη αγάπη και κήρυγμα αγάπης, θα τους λέγαμε την αλήθεια. Η αλήθεια μας ελευθερώνει. Η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, λέει ο Κύριος. Και ποια είναι αλήθεια? Θα πρέπει να πούμε ένα άλλο αδελφέ. Ναι, όντω αγαπάω, αλλά ξέρει κάτι. Εκεί που είσαι δεν σώζεσαι. Είσαι αιρετικός. Δεν έχετε χάρη. Δεν σώζεστε εκεί πέρα που είσαστε. Ελάτε πίσω. Εμείς θέλουμε να σας δεχτούμε και να τους λέγαμε τα επιχειρήματά μας. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό που κάνει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο κάθε κομμουνιστής, ότι να εναντούμε την αγάπη, είναι σαν να τους λέμε, ξέρεις κάτι, μην εκεί που είσαι, καλά είσαι και θα σωθείς. Δηλαδή θα πας εκεί στον αγύριστο και δεν πειράζει. Αυτό είναι αγάπη. Όταν είναι κάποιος άρρωστος και έχει καρκίνο, αν τον αγαπάμε τι θα του πούμε? Δεν έχεις τίποτε, εσύ μια χαρά? Ή θα το πούμε, έχεις πρόβλημα, πρέπει να πας να εξεταστείς, να κάνεις εξετάσεις, να κάνεις την θεραπεία σου, για να γίνεις καλά. Αλλιώς δεν κάνουμε κήρυγμα αγάπης, κάνουμε κήρυγμα μίσους. Γιατί ο Χριστός ναι, δεν λέει αγάπη, αλλά είναι και αλήθεια. Πού είναι η αγάπη του Οικουμενικού Πατριάρχου, να βγει και να πει ότι η Ορθόδοξη πίστη είναι μόνη που σώζει? Τι είναι η αγάπη? Να πούμε την αλήθεια στους αδελφούς που έχουν πλανηθεί. Είναι πλανεμένοι, είναι αιρετικοί. Δεν μπορώ να το πω εσύ καλά. Τι είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος όταν είχε πάει σε ένα παπικό κολέγιο, πότε ήταν, το 2011, 12, 19, δεν θυμάμαι, τα έχουμε γραμμένα. Είπε στους φοιτητές, ακολουθήστε τον Πάπα. Ο Πάπας είναι μεγάλος ηγέτης και θα σας οδηγήσει εκεί που πρέπει. Είναι μεγάλος ηγέτης και θα μας... Δηλαδή να πάμε να γίνουμε και εμείς παπικοί, δεν υπάρχει πρόβλημα, να κοινωνούμε εκεί, είναι μεγάλος ηγέτης και μέσω του παπισμού σωζόμαστε όλοι μας. Αυτό είναι αγάπη. Ή κηρύγμα μίσους. Λοιπόν, η αλήθεια
περιέχει την αγάπη. Η αγάπη δεν περιέχει πάντα την αλήθεια. Και αυτό είναι που λέμε εμείς, ότι θέλουμε την αλήθεια. Η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Η αλήθεια ελευθερώνει. Και η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Η αλήθεια υπάρχει μόνο, το πλήρωμα της χάριτος υπάρχει μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε μετά πρώτης νουθεσία, μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας παρετού. Δεν έλεγε διαλόγο, εμείς δεν διαλεγόμαστε την πίστη μας. Δεν μπορείτε δηλαδή ένα παράδειγμα, εσείς να είστε ας πούμε Προτεστάντες και πολλά Ορθόδοξους και να πούμε να κάνουμε σαν τραπέζι να τα δούμε. Τι να δούμε. Δεν έχουμε να δούμε τίποτα. Τίποτα δεν έχουμε να δούμε. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι, είμαστε μόνο την Εκκλησία μας, εσείς αποκοπήκατε, πρέπει να συνεχίσετε πίσω. Αλλιώς δεν έχει σωτηρία. Τι λέτε. Μπορεί να μπορούν να λειτουργούν έτσι. Αν δεν λειτουργούν όμως έτσι, δεν γίνεται καθήκηση. Δεν μπορούμε να διαλεχθούν. Οι ιερείς μας είναι ενημερωμένοι. Οι ιερείς οφείλουν να είναι ενημερωμένοι. Οι ιερείς όμως δεν είναι ενημερωμένοι. Οι ιερείς και οι πνευματικοί, από αυτού πρέπει ο κόσμος να ωφεληθεί και να καταλάβει. Συμφωνώ πολύ. Δεν είναι κανένας όμως. Όμως οι πνευματικοί μιλάνε. Αυτό όχι. Οι ιερείς όμως μιλάνε. Κανένα. Έφτασα και είπαν ότι τον Οκτώβριο στην Σύνοδο που έγινε θα συζητήσουν το θέμα της Σύνοδου. Και εμείς περιμέναμε πώς και πώς να πάρουμε τουλάχιστον εκ των υστέρων που γίνεται γι' αυτό, γιατί μια Σύνοδος έχει τρεις φάσεις. Είναι η φάση της Σύνοδου που αποφασίζονται, η δεύτερη φάση που επικυρώνονται από τις Εκκλησίες και από τους Επισκόπους που δεν συμμετείχαν και η τρίτη φάση που επικυρώνεται ή απορρίπτεται από το λαό. Περιμέναμε λοιπόν σε δεύτερη φάση και εμεί. Έστω σε δεύτερη φάση, σε δεύτερο χρόνο, την Εκκλησία της Ελλάδος να απορρίψει τη Σύνοδο. Και όμως αντί για να θέσουν ένα και να πούνε το θέμα αυτό, δεν είπαν τίποτα. Και το μόνο που είπανε, βρήκαν ένα προπέτασμα καπνού, δημιουργήσανε το θέμα των θρησκευτικών, ρίξανε όλο το βάρος εκεί, τα θρησκευτικά και αυτό μα τα θρησκευτικά είναι παλιά υπόθεση. Απλώς το βάλανε μπροστά, βιτρίνα, για να έχουν να ασχοληθούν κάτι και να περάσουν στον τούχο το θέμα το μεγάλο της Συνόδου. Ποιος συζήτησε για τη Συνόδου, ποιος από τους επισκόπους, εκτός των Ναυμάτων, εκτός των Μητρόπολης Πειραιώς, εκτός των Κηδήρων, που ο άνθρωπος έγραψε μια επιστολή ο επίσκοπος Κηδήρων Σεραφείμ, καταπληκτική. Καταπέντης, πέλεγες εναντίον τη Συνόδου. Ο Καραβίτων έγραψε. Υπήρχαν κάποιοι επίσκοποι, δόξα τω Θεώ, που γράψαν κάποια πράγματα. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό, αλλά υπάρχουν 82 αρχιερείς. Μόνο από 4. Σε αυτό το θέμα, αν μου επιτρέπετε να πούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Περιμένετε λίγο να την προσήκη. Ναι. Μετά τη Σύνοδο, όπως πολύ ωραία εξήγησε ο Πατή Σάββα, οι αποφάσεις της Συνόδου έχουν εσωτερικές επιπτώσεις επάνω μας. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Δηλαδή, έχουν εσωτερικές επιπτώσεις οι αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης επάνω μας. Δηλαδή, αν αποδεχθούμε εμείς τις αποφάσεις της Συνόδου, δεν σωζόμεθα. Διότι όπως απέδειξε, είναι ερετικές αποφάσεις. Και όπως διάβασε και το 1848, πώς μιλούσαν οι Πατριάρχες τότε και πώς μιλάνε σήμερα. Πώς μιλάνε σήμερα. Και το άλλο σημαντικό, οι επίσκοποι, οι ιερείς, όπως είπαμε προηγουμένως, και οι πνευματικοί, οι οποίοι δεν παίρνουν θέση ξεκάθαρα. Αυτό είναι όχι μόνο στούτο παρικαμιλισμός, αλλά και προδοσία, διότι ο καθένας οφείλει προσωπικά να πάρει θέση απέναντι στις αποφάσεις της Συνόδου. Τι εννοούμε, ο κάθε επίσκοπος δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από την ιεραρχία και να δικαιολογείται ό,τι πει η ιεραρχία και όταν η ιεραρχία θα αποφασίσει κάτι, θα σας πούμε και εμείς. Αυτό τουλάχιστον δεν δείχνει υπευθυνότητα, δεν είναι υπεύθυνος άνθρωπος. Ο ποιμή είναι ο κατεξοχήν ποιμή της Μητροπόλεως του. Ο υπεύθυνος, έτσι. Και το έργο του ποιμένος είναι να διδάσκει την ορθοδοξία και να διαδηλάται την πίστη. Άρα και ο κάθε επίσκοπος νομίζουμε ότι οφείλει προσωπικά να πάρει θέση δημοσίως και να πει εγώ σαν Μητροπολίτη, στην Μητρόπολη μου, αποδέχομαι ή απορρίπτω τις αποφάσεις της Συνόδου. Είναι ορθόδοξη ή αιρετική Συνόδος. Να πει ναι ή όχι, τι είναι. Δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από την ιεραρχία και να λέει όποτε ιεραρχία πει ιεραρχία, συγγνώμη. Δηλαδή, όπως είπε ο πατήρ Σάββα, η τοπική εκκλησία της Ελλάδος έχει αποδεχθεί τη Σύνοδο, την έχει κοράσει. Άρα και αυτοί με τη σιωπή τους έχουν αποδεχθεί. Είναι δικαιολογία που λένε ότι εμείς περιμένουμε. Τι περιμένουμε. Αφού έτσι δεν έχουν υπογράψει τη Σύνοδο. Τι περιμένουμε.
Αναφέρθηκε στην ότι πήρε θέση ο κόσμος, ο λαός. Και ακριβώς έτσι όμως λέτε, νομίζω σήμερα να γίνει και από το λαό και από την Εκκλησία την κάθε ενωρία, οι οποίοι οι ιερείς μας λέγονται μόνο εξής του Ευαγγελίου. Ναι, καλή είναι εξής του Ευαγγελίου, αλλά στερέωσε τον άνθρωπο, ενημέρωσε τον που τα χάνει και πάει από τον άλλο σήμερα και κάνουμε και με χίλια δυο. Πρέπει να ομολογήσουμε σήμερα, να μιλήσουμε. Όχι να θυμάμαι να μην ασχολάσουμε τη θέση μα, γιατί γιατί απειρεώνω τον άνθρωπο και τον έχουμε σημούκα του όλου. Γιατί γι' αυτό σε κινδυνεύει η ζωή του, εγώ ξέρω. Έτσι είναι, έτσι είναι. Όταν πήγαμε. Να γυρίσει ο ιερέα εδώ, έτσι εκεί είναι αυτά. Πήγαμε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, συγγνώμη, δεν είναι ο λαό σήμερα. Δεν είναι ο λαό. Γιατί εκεί είναι από την Εκκλησία η Παπική και από την Εκκλησία και από την Παναγία έχουν. Δεν πετάει που το ίδιο είναι. Και δεν το έχει πει τίποτα παπά στην Ελλάδα. Έχουμε διωγμό, δεν το βλέπετε. Κατάλαβα τα σχετικά στην Εκκλησία, στα σχολεία, την πατρίδα, την θρησκεία, την οικογένεια, όταν διαλύσανε. Τι άλλο πρέπει να δούμε για να φωνάξει ο άνθρωπος ο λαός που δεν μιλάει καθόλου. Και η Εκκλησία πάλι. Και όχι μόνο δεν μιλάει. Οι αρρώσοι μιλάνε, του κατηγορούν ότι είναι αντάρτες, ναι, ότι είμαστε φανατικοί, φαναμεταμιλιστές και ότι είμαστε ανυπάκοροι. Ναι. Στη Ρωμανία που πήγαμε, κάναμε 7 ομιλίες. Μας καλέσανε οι Ρωμανοί. Σε 7 πόλεις ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευαλής, υποψιασμένος, γιατί και αυτοί δεν έχουν καμία εντύπωση. Μάλιστα θεωρούν οι Ευρωπίσκοποι, θεωρούν τη σύνοδο ότι ήταν, ευλογία Θεού. Έτσι τη λένε. Εμείς πήγαμε, ενημερώσαμε τον κόσμο. Ο κόσμος ήταν πολύ αναστατωμένος, γιατί είχε, γνώριζε κάποια πράγματα, αλλά δεν είχε δεν είχε καταλάβει σε βάθος τι γίνεται. Και σε μια πόλη που πήγαμε, στην πόλη Ρώμα, ήρθε ο πρωτοσύγκυλος μαζί με καμιά κοσαριά ιερείς. Επιδεικτικά μαζί με αστυνομική δύναμη. Για να μας κάνουν πρόβλημα. Όταν λοιπόν τελείωσε η αστυνομία και άρχισαν ερωτήσεις, με ρώτησε εσύ πάνε μου λέει από πού έχεις παρεμβίες. Πήρες ευλογία, μου λέει, από τον επίσκοπο. Πώς μπορείς και μιλάς από μόνος σου, ποιος σου δώσει το δικαίωμα να μιλάς. Και αρχίσανε οι ιερείς τους και χειροκροτάγανε. Και του λέω: θα σας απαντήσουν από που πήρα ευλογία. Του λέω: καταρχήν έχουμε την ευλογία από τους γεροντάδες μας, οι οποίοι είναι άγιοι άνθρωποι από τον Γιώργο Γαβρίλη και από όλους αυτούς και τόσους ερημητές, γιατί το Άγιο Όρος δεν είναι μόνο οι 20 ηγούμενοι και τα 20 μοναστήρια. Είναι εκατοντάδες πατέρες που έχουν ορθόδοξο φρόνημα και δεν αποδέχονται τη σύνοδο. Και α μην μιλάνε οι ηγούμενοι. Εμείς αυτούς ακολουθούμε. Είμαστε πάρα πολλοί, είμαστε εκατοντάδες, yes. Του είπα. Πρώτον, πήραμε από εκεί ευλογία και από τους ειδικούς μας γεροντάδες. Δεύτερον, παίρνουμε ευλογία από τους Αγίους μας. Ο Άγιος Μάκος ο Γενικός χρειάστηκε να πάρει ευλογία για να βοηθήσει στην πιστή του. Ο Άγιος Μάξιμος, από πού πήρε ευλογία να γράψει τα θεολογικά του κείμενα και να ομολογήσει την πίστη του. Ο Άγιος Θεόδωρος Οστοδίτης δεν λέει στους ότι έργο του μοναχού είναι να διαφυλάσει την πίστη αγίρη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι όταν οι επίσκοποι σιωπούν, βλέπουμε τώρα, το λόγο έχει έδωσε η μοναχή. Έργο του μοναχού είναι να διαφυλάσει την πίστη του. Αυτό κάνουμε και εμείς του τώρα. Αλλά κυρίως του λέω παίρνουν μια ευλογία από τον Κύριο, ο οποίος είπε ως την ομολογήση. Δεν μπορούμε να ομολογήσουμε την πίστη μας. Ο καθένας πρέπει να την ομολογεί. Δηλαδή πρέπει να πάρω ευλογία. Από ποιο να πάρω ευλογία να ομολογήσω την πίστη μου. Οι Άγιοι Μάρτυρες, ο Άγιος Δημήτριος που θα γιορτάσουμε σε λίγο. Πήγε στον επίσκοπο να πέρε ευλογία για να μαρτυρήσει. Θα τρελαθούμε τελείως. Και τη στιγμή που δεν μιλάει κανένας και λέγονται μια ερετική σύνοδο, θα πρέπει να κάνουμε υπακοή. Να κάνουμε υπακοή σε επισκόπους που μιλάνε, που είναι αντίθετοι, που κόβουν τον δημόσιο του Πατριάρχη, να τους φιλήσουμε και τα πόδια και να είμαστε μαζί τους. Εμείς σε τέτοιους επισκόπους όμως υπακοή δεν κάνουμε, διότι όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες δεν είναι επίσκοπο, αλλά ψεύδι επίσκοπο. Αλλά τους λέω και εγώ κάτι δεν με δόθηκε, δηλαδή τους είπα αυτά και ο κόσμος ενθουσιάστηκε. Και αντίστοιχα και χειροκροτούσε, τους λέω, αλλά θέλω και εγώ να σας ρωτήσω και εγώ, Άγιοι Πατέρες, κάτι. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο δικός σας ο Δανιήλ τους λέει. Από πού πήραν ευλογία και πήγαν και ψήφισαν αυτά τα ερετικά και προδώσαν την πίστη μας. Εκείνοι δεν ξέρουν τι να απαντήσουν. Από πού πήρε ευλογία, του λέει ο Πατριάρχης, να λέει ότι το Κοράνιο που βρίζει τον Χριστό και την Παναγία και λέει σκοτώνεται και βιάζεται και άμα τις βιάζεται τις γυναίκες, δεν θα έχουν, θα σωθούν και αυτές, δεν πειράζει.
βιάζεται έτσι και κάτι θα κάνει προλάβει για αυτές. Μπορεί να τη σώσει. Λοιπόν, το θεωρεί ότι είναι το ίδιο ιερό και, και σώζει το ίδιο με το Ευαγγέλιο. Ποιος τα έχει πει αυτό. Αν εμείς ερχόμαστε και σας λέγαμε αυτά εδώ πέρα, θα μας λέγατε από τις φλωτσιές έξω. Και θα μας λέγατε φύγετε από εδώ πέρα. Τι είστε εσείς. Και όμως αυτά τα λένε οι πατριάρχες και τα κάνουν και ο Ιεροσόλυμος τα κάνει και ο Άνθιμος τα κάνει πάνω και ο Παρθολομαίος και αντί για να στρέφουν εναντίον τους αυτό το πράγμα, γιατί δεν στρέφομαστε σε πρόσωπα, ούτε κατηγορούμε για τα ηθικά, για τα δωματικά μιλάμε. Στρέφονται εναντίον μας και λέτε γιατί μιλάτε. Γιατί μιλάμε για την πίστη μας. Δηλαδή θα χάσουμε και την ελευθερία του λόγου, δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε. Οι Μωαμεθανοί έχουν το δικαίωμα να μιλάνε. Οι ομοφυλόφιλοι και οι ενδέξιοι κάνουν παρελάσεις και τους αφήνουν. Και εμείς που είμαστε Ορθόδοξοι, Αγιορείτες, μοναχοί, ο Πάτερ Χάριτον, πόσα χρόνια έχει το πούμε στο Άγιο Όρος. Το 1974. Και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ότι ξέρετε κάτι, αυτό δεν το δεχόμαστε γιατί καταλύεται η πίστη μας. Πρέπει να κάνουμε υπακοή. Υπακοή πού? Να κάνουμε υπακοή, ναι. Πού? Στα ηθικά. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι σημαίνει. Ναι, μεν υπακοή, αλλά μια σωστή υπακοή, υγιής υπακοή στην Εκκλησία μας. Και ο Απόστολος Πέτρος, οι Φαρισαίοι του είχαν πει όταν αναστήθηκε ο Χριστός δημόσιο στο Ευαγγέλιο, να μην μιλάς για αυτό το όνομα του Χριστού. Δεν σας είπαμε να μην μιλάτε. Ναι. Λοιπόν, και τον φυλακίσανε. Και ο Άγγελος τον ελευθέρωσε και τον ψάχνανε να τον πάνε σε δίκη. Η φορεία απ' έξω φορούσαν την πύλη, την φυλακή, κλειστή η πόρτα και ο Απόστολος Πέτρος έλειπε. Και ήταν έξω στο ιερό και δίδασκε. Και τον καλέσαν πάλι. Δεν σου είπαν να μην μιλάς. Δηλαδή έπρεπε να τον δώσουν ευλογία οι Φαρισαίοι. Η τότε εκκλησία. Η τότε εκκλησία. Ότι οι Φαρισαίοι ήταν και θρησκευτική εξουσία. Και είπε ο Απόστολος Πέτρος, πειθαρχία την Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Θα πρέπει δηλαδή να πειθαρχήσουμε στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Αν οι άνθρωποι μας λέγανε τα Ορθόδοξα και υπήρχαν επίσκοποι που λέγανε τα Ορθόδοξα και αυτά που θα υπάρχουν, δεν πιστεύω να μην υπάρχουν. Θα κάνουμε υπακοή σε αυτούς. Ναι, θα κάνουμε υπακοή. Αλλά όχι όμως σε αυτούς που δέχονται τη σύνοδο και δέχονται τον υποσμερισμό. Παρακαλώ. Δεν κάνουμε ακόμη. Σε αυτό το θέμα. Αύριο είναι και δίκη. Αύριο είναι και δίκη. Ο κόσμος θα πάει στις εκκλησίες. Πώς θα λειτουργηθεί μέσα στο ναό, όταν ξέρουμε κάτι αυτό. Και έχω και ένα άλλο ερώτημα. Όταν μνημονεύεις μέσα ο ιερέας, νύσκη, καπώς το λέει στα ελληνικά, δεν ξέρω, η κάτι της Αγίας και ιεράσιμο με την γνωστό. Για ποια ιερά για συνομιλά. Εννοεί της Ελλάδος, όχι της Κρήτης. Αυτό το ξέρω. Ναι. Το ξέρω τι μιλάει, γιατί δεν εννοώ. Είναι αγία και ιερά. Αυτό είναι το ερώτημα. Ξέρετε πολύ καλά τι με δείτε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Μας το θέσανε πάρα πολύ έντονα στη Γερμανία. Διότι οι άνθρωποι για αυτοί είναι πολύ προβληματισμένοι. Μάλιστα, στις περισσότερες ομιλίες που κάνουμε, δεν ξέρω αν είναι η πίσω μάτων εκεί πέρα, παρακέτει ακούς, ακούγεται. Λοιπόν, μας έλεγε αυτό το πράγμα. Ήταν πάρα πολλοί ιερείς και ήγονται, οι οποίοι καταδιώκονται στην κυριολεξία, δεν διώκονται, καταδιώκονται, επειδή δεν μνημονεύουν. Γιατί δεν συμφωνούν με αυτή τη σύνοδο. Γιατί συγκεκριμένα εννοείται. Θα σας πω. Το θέμα θα πρέπει να καταλάβουμε. Όλοι μας θέλουμε να θυσιαζόμαστε και όλοι μας το έχουμε ανάγκη αυτό. Αλλά τώρα μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, όπως είπε και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ότι μπήκαμε στη μεταπατριαρχική εποχή με αυτή τη σύνοδο. Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να πάμε μαζί για να την κρατήσουμε. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι πολλοί ρωτάνε πού θα πάμε να εκκλησιαστούμε. Πώς θα πάρεις το αντίδοτο, πώς θα μεταλάβεις όταν ξέρεις ακόμα τι ιερέα, ας πούμε. Ακόμα και για το θέμα της κάποιας σχολής που θέλω να μιλήσετε σήμερα. Όταν ρώτησα κάποιον τον νηματικό και του είπα τι θα γίνει με κάτι την πόλη, τι θα κάνουμε. Ότι πήγησε. Λέει εδώ μέσα. Και δεν βλέπεις ότι ο παππού είναι εδώ μέσα και δεν πάει. Ναι, κάπως έτσι. Όταν θα φτώ στην εκκλησία το πρωί να ανάψω και είμαι την κάθε φάπη. Είμαι το χάρα, παππού. Δεν βλέπεις ότι ο παππού είναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
το θέμα έχουμε παρεξηγήσει ότι είναι ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να διαφυλάξουμε είναι η πίστη μας. Εμείς πρέπει να έχουμε την ορθή πίστη. Ίσως χρειαστεί κάποιες φορές. Το θέμα δεν είναι να εκκλησιαστούμε, ναι, αλλά πού θα εκκλησιαστούμε και ποιο θα μνημονεύουμε και ποια πίστη θα σπαστούμε. Έτσι, έλεγε ο Άγιος Αθανάσιος ο Μεγάλος, ότι έλεγε τότε, δεν τα λέμε σε αυτά, δεν είναι δικά μας, ότι όταν οι επίσκοποι και οι ιερείς, οι όντως οφθαλμοί της Εκκλησίας, κακώς αναστρέφουμε, τότε συμφέρει μας να μην συναθριζόμαστε εκεί πέρα από την αυτή, αλλά να κάνουμε μόνοι μας την προσευχή μας. Εμείς δεν λέμε να πηγαίνουμε μόνοι μας για να κάνουμε τις λειτουργίες μόνοι μας και όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να δούμε τους ιερείς και αυτούς που δεν συμφωνούν με αυτή τη σύνοδο. Θα υπάρχουν, θα βγουν. Δεν συμφωνούν, αλλά κάνουν την υπακοή όμως. Ναι, θα υπάρχουν και αυτοί που θα διακόψουν την επικοινωνία. Μπαίνουμε σε μια καινούργια περίοδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση στην Εκκλησία. Διότι, όπως σας είπα, δεν υπάρχει ξεκάθαρη ενημέρωση το τι έχει γίνει στη Σύνοδο. Οι επίσκοποι δεν μιλούν, γιατί άμα μιλήσουν θα έχουν πρόβλημα με τις θέσεις τους. Για να πούνε την αλήθεια. Και δεν παίρνουν μια ολόκληρη θέση ξεκάθαρα. Και ότι ακούτε αυτή που πήρε ανέρωση εναντίον τη συνόδου με συνάδελφο. Φυσικά. Πρέπει να πάρουν ξεκάθαρα τη σειρά. Καλά, ότι έτσι θα πει ο άνθρωπο ότι σε έβαλε μόνο στο σπίτι. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Εμεί περιμένουμε, παρόλα αυτά, περιμένουμε να δούμε. Εγώ ενημερώνω από ξέρω. Ναι, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και περιμένουμε να δούμε τι κινήσει θα κάνουμε. Το ξέρω κάποια και κάνουμε ένα μυστήριο. Πώς? Και κάνουμε ένα μυστήριο από τη στιγμή που έμεσα δέκα και Ελλάδα στον Υπουργικό. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι το μπέρδεμα. Το θέμα των μυστηρίων δεν είναι καθόλου μπέρδεμα. Mm. Στο θέμα των μυστηρίων δεν πρέπει να επισέλθουμε. Θα σας πω γιατί. Γιατί. Αυτή είναι η λάθος που με έχει ξέρει. Θα το πούμε αυτό. Εμείς δεν παίρνουμε σε αυτό το θέμα. Υπάρχει ειδική μελέτη του νεοφύτου του Κατσουκαλυπητού που τα λέει πολύ όμορφα μέσα στα πράγματα. Και το Consensus Patrum, δηλαδή η συμφωνία των πατέρων, λένε ότι για να μην έχει κάποιο μυστήρια πρέπει να γίνει καθαίρεση. Γι' αυτό και ο 15ος κανόνας της πρωτοδευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος μιλάει για την διακοπή του μνημοσύνη του Ιδρυτικού Πατριάρχου, μιλάει μέσα όμως και για σύνοδο, ότι πρέπει να γίνει διακοπή μνημοσύνου σε επίσκοπο, ο οποίος κηρύσσει γυμνή την κεφαλή επ' εκκλησίας αίρεση και προς συνολικής καταδίκης. Που σημαίνει τι, γυμνή την κεφαλή την παραπιά, προκάλυπτα, όπως κάνει ο Βαρθολομαίος. Επ' εκκλησίες, κηρύσσει, τι σημαίνει, ότι προσπαθεί να περάσει την γραμμή του μέσα στην Εκκλησία, ως κυρίως γραμμή της Ορθοδόξης Εκκλησίας, τα ενετικά του φρονήματα. Γυμνή την κεφαλή επ' εκκλησίες. Τότε πρέπει να κάνουμε διακοπή μνημοσύνη. Είναι υποχρεωτικό. Γιατί είναι υποχρεωτικό? Διότι δύο πράγματα σημαίνουν. Το πρώτο είναι ότι όταν μνημονεύουμε έναν επίσκοπο, τον μνημονεύουμε για δύο λόγους. Πρώτον, για να δείξουμε ότι ανήκουμε στην Εκκλησία της Πάτρας, ας πούμε, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και δεύτερον, ότι τα φρονήματα του επίσκοπου είναι τα ίδια με μένα. Η πίστη του επίσκοπου συνδύεται με τη δικιά μου πίστη. Το θέμα είναι η πίστη. Την πίστη θα κοιτάξει ο Χριστός. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μνημονεύουμε κάποιον ο οποίος έχει αλλότερη πίστη του Ορθοδόξου πίστεώς μας και κυρίως ερευνητικά. Και το δεύτερο, γιατί κάνουμε. Συγκοινωνούμε στην ερευνητική πίστη. Έχουμε κοινωνία πίστεως δηλαδή. Και ακόμα και αν δεν συμφωνούμε και άλλα φρόνουμε μέσα μας, όταν όμως μνημονεύουμε, στην ουσία έχουμε την ίδια πίστη. Αυτό λέμε. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό. Όταν δεν κάνουμε διακοπή του μνημοσύνου και αφήνουμε τον επίσκοπο να κηρύσει την αίρεση του, η αίρεση αυτή διαδίδεται και μεταδίδεται και στο υπόλοιπο πίμνιο. Ως μονισμός, γιατί η αίρεση είναι μονισμό. Δεν μιλάμε για ακυρότητα μυστηρίων, μιλάμε για μονισμό της αιρέσεως που κηρύσει ο επίσκοπος. Και γι' αυτό λέει και προς συνοδικής καταδίκης. Γιατί πρέπει να γίνει συνοδική καταδίκη. Εμείς δεν είμαστε σύνοδος, ούτε παίρνουμε ρόλο συνόδου. Πρέπει να γίνει σύνοδος να τον καταδικάσει. Γι' αυτό και αναφέρεται προσυνοδικής καταδίκης, γιατί είναι απαραίτητη σύνοδος να καταδικάσει τον ερευνητικό. Τότε δεν θα με εμπιστεύει.
Μπορεί τώρα όμως τα μυστήρια δεν τους ωφελούν. Όταν ένας άνθρωπος πάει από ετοίμαστος, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς μετάνοια, να μεταλάβει, δεν ωφελείται. Δεν φωτίζεται, δεν σκοτίζεται, καίγεται. Καταλάβατε γιατί έχουμε τις δύο ενέργειες, η φωτιστική και την καυστική των μυστήριων. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Δεν φωτίζεται ο άνθρωπος, σκοτίζεται από την αίρεση. Δεν μπορούμε όμως σε καμία περίπτωση να μιλήσουμε για ακυρότητα μυστηρίων. Το ίδιο κάνανε και οι παλιωμερολογίτες δυστυχώς και είπαν ότι το ενέμερολογίο δεν έχει μυστήρια. Και κατηγορούν το ενέμερολογίο ότι δεν υπάρχει μυστήρια. Δηλαδή είσαστε αβάπτιστοι, γιατί και εγώ με το νέο βαπτιστή. Είμαστε αβάπτιστοι.
Και αν κάποιο είχε πολύ μεγάλο φόβο για ησυχία και για την ερευνητική ζωή, έκανε υποχώρηση και πήγε. Όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη, είχε μια ξαδέρφη παντρεμένη με έναν άρχοντα και πήγε στο σπίτι τη. Λέει, πού θα είναι η κρίση σου, μάλλον. Του είχε το σαν δεν έχουν. Πού να είναι η κρίση σου. Δεν έχετε λάδι τα όρα. Κοίταξε έξω εκεί από το σπίτι, είχαν μια αποθήκη ξύλινα που βάζαν ταξίδα. Λέει, τι είναι αυτό, η αποθήκη που έχουμε ταξίδα. Καθαρίστε την, κάνουμε ναό. Και εκεί έγινε η περίφημη Αγία Αναστασία, επειδή αναστήθηκε η Ορθοδοξία μέσα εκεί. Εκεί σε αυτή την παράδα, ο άλλος θεολόγος, ο Γρηγόριος, ο μέγιστος των θεολόγων, εκφώνησε τους περίφημους θεολογικούς λόγους, που δεν ξανακούστηκαν στην Αγία τέτοιοι θεολογικοί λόγοι. Λοιπόν, και μέσα εκεί πέρα άρχισε σιγά σιγά οι Ορθόδοξοι να παίρνουν θάρρος, να αυξάνουν και άρχισε η Ορθοδοξία να αναβιώνει. Και κάποτε το ρωτήσαν τον Άγιο Θεολόγο. Γιατί λέει οι Άγιοι, ο Θεός επέτρεψε και εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε ένα ναό στην Κωνσταντινούπολη. Λέει παιδιά, λέει μην στεναχωριέστε. Αυτοί ας έχουν τους ναούς, τα καντήλια, τα χρυσά, τους ναούς, όλα αυτά. Αυτοί έχουν τους οίκους, εμείς έχουμε τον έντυπο. Βλέπετε ο Μίχαλος. Δεν είναι. Δηλαδή δεν αρκεστήκαν ότι τώρα έχουμε τα πανεπιστήμια με λίγη και τα. Έγινε αγώνας και επικράτησε πάλι αυτό που σου πείστε. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε και εμείς. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα αιρετικά φρονήματα κάποιων πατριαρχών να επιβληθούν στο λαό, επειδή θέλουν 10, 15, 20, 30, 40 αρχιερείς να επιβάλλουν τη γραμμή τους. Κάπου θα παλέψουμε, δεν θα τα δεχτούμε και θα παλέψουμε να μην τα δεχτούμε και να τα απορρίψουμε. Δεν μπορεί ένας πατριάρχης ο Κωνσταντινούπολης να θέλει να επιβάλλει τα αιρετικά του φρονήματα και να δεχόμαστε ότι είναι το Κοράνιο ιερό και να του λέμε ναι είναι ιερό, θα το αντισταθούμε και θα του πούμε δεν σε θέλουμε για μακριάκι. Θα πρέπει ο λαός να αντισταθεί. Πρέπει να παλέψουμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, να απευθυνθείτε πρώτα στους κόμπους σας, στους ιερείς σας, έτσι ώστε να ξυπνήσετε. Παρακαλώ. Για το γενικότερο προβληματισμό μας του σήμερα και του αύριο, το παράδειγμα που ανέφερε ο Κασαρίδης με τον Άντιο Γρηγόριο τον Θεολόγο είναι χαρακτηριστικό. Όταν είχαν επικρατήσει οι αιρετικοί σε μια περιοχή, οι Ορθόδοξοι όχι απλώ δεν σκέφτονταν, αλλά το θεωρούσαν δεδομένο και φυσικό να έχουν παράλληλο επίσκοπο των αιρετικών. Ή μάλλον για την ακρίβεια, τον μόνο Ορθόδοξο επίσκοπο. Τι που καλό είναι να το παρακαλώ. Το θέμα για να είναι αυτό που είπατε και εσείς νωρίτερα. Αυτό για το πρώτο πρωτίστως φταίνε εμείς και κυρίως ο λαός. Δηλαδή τα τελευταία 40-50 χρόνια έχουμε αποποιηθεί του ορθοδόξου βιώματός μας και γενικά της πνευματικής ζωής. Δεν υποασπίζουμε την ορθοδοξία μας, την εκκλησία μας γενικότερα, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Να ξεκινήσουμε από τα πιο απλά. Τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Γίνεται πλέον ένα διωγμός της πίστης σε καθημερινό, σε πολιτικό επίπεδο, με το μάθημα των θρησκευτικών, με πάρα πολλά πράγματα που γίνονται έτσι. Και πάμε και πιο παλιά και με το πολιτικό γάμο και εν γέννη. Δηλαδή, ποτέ δεν γίνεται κάτι αντρίπη οφθαλμού. Ο καρκινοπαθής δεν είναι ότι έγινε εκείνη την ημέρα άρρωστος. Έχει προηγηθεί καπνιστής που είναι πριν 30-40 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω, για να φτάσουμε στο σημείο από το 1848 που αναφέρατε τους 4-5 πατριάρχες και τους λόγους που είπατε, μέχρι το 2016 έχουν περάσει πόσα, 180 χρόνια, 160 χρόνια, έτσι. Η αφορμή για να γίνει αυτή η σύνοδος σήμερα, μήπως είναι ένα ράπισμα του Θεού για το πλήρωμα της Εκκλησίας, μήπως δηλαδή για τον κόσμο που κοιμάται και δεν ασχολείται όσο πρέπει. Δηλαδή, αν είχαμε ζήλο πραγματικά, εάν είχαμε έλθερμη την πίστη και αγωνιστικό φρόνημα, έτσι θα ήταν και οι ιερείς μας. Από εμάς δεν βγαίνουν οι ιερείς πάντα. Από εμάς δεν βγαίνουν οι αρχιερείς. Οι όλοι οι άνθρωποι του ίδιου ο λαός. Ναι. Και ένα δεύτερο να ρωτήσω. Βλέπετε τώρα πρόβλημα μεγάλο, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα, γιατί είπε και ο Γέροντας δίπλα σας, ότι υπάρχει σωτηρολογικό πρόβλημα πλέον στο θέμα των αποφάσεων της Συνόδου της Κρήτης. Πώς σχολιάζει το γεγονός ότι πολλοί κόσμος πηγαίνει πλέον στις εκκλησίες των παλαιογορολογητών, μήπως και αυτό είναι επικίνδυνο, μήπως δεν είναι ανατροφή στους ίσους. Ναι, είναι πολλά πράγματα, αλλά συγγνώμη. Εγώ θα απαντήσω, συμφωνώ, θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, είναι μια άλλη ερώτηση. Γιατί πρέπει να ρίξει μου κάτι. Μου λένε πολλές φορές εκεί πέρα που πάνε και μιλάνε, λένε πάντα τι θα κάνουμε με την κάρτα του πολιτή, τι θα κάνουμε με το θάλαμα. Και τους λέω και εγώ τι θέλετε να κάνουμε. Δεν
ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Βαθιά μέσα μας δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, αν ρωτούσαμε τον Άγιο Δημήτριο, θα πάρει το χάραμα, τι θα μας έλεγε. Θα πάρω εκλογή από τον Επισκοπό μου για να το ρωτήσω. Ναι, τόσο τι θα μας το έλεγε αυτό, θα μας έλεγε, μα αφού ήταν παρελθόν από την Αγία Γραφή το 666 και κατ' επέκταση, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, το 666 δεν επιτρέπεται στις ταυτότητές μας και σε κανένα δημοσίο έγγραφό μας. Μπορεί να μην είναι το τελικό χάραμα που είναι στο χέρι και στο μέτωπο, αλλά και γι' αυτό θα πηγαίνουν οι άνθρωποι και θα ρωτάνε τους πνευματικούς τους τι να κάνουν, να το πάρουν, γιατί θα ρωτάνε. Ξέρετε γιατί θα ρωτάνε. Γιατί επειδή δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Να έχουν σταυρικό φρόνημα και να πούνε ήρθε η ώρα να μαρτυρήσουμε, ήρθε η ώρα να ομολογήσουμε. Το Ευαγγέλιο λέει μέσα η Αποκάλυψη του Ιωάννου ότι όποιος το πάρει δεν σώζεται. Θα πρέπει να πάω να ρωτήσω το πνευματικό μου τι, να μου θοπεύσει τα αυτιά και τη συνείδησή μου, πάρτο και έχεις ευλογία, να κάνω ευλογία, να προσθώ. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτές οι ερωτήσεις, γιατί το λέω αυτό, δεν είναι η ερώτηση. Είναι το δικό μας πρόβλημα. Είναι η παραπολή που είπε ο Χριστός ότι υπήρχαν δύο οικίες. Η μία οικία ήταν τεθελειωμένη στην άμμο και άλλη στην πέτρα. Έπνευσαν οι άνεμοι, κατέβηκαν καταιγίδες, έγινε τυφώνας και εγώ ξέρω, έγινε μια κατάσταση ανεξέλεκτη. Ναι, το ένα που ήταν στην άμμο έπεσε, το άλλο που ήταν στην πέτρα δεν έπεσε. Ποιο έφταιγε, η ανεξέλεκτη καιρική κατάσταση ή η θεμελίωση των σπιτιών. Η θεμελίωση των σπιτιών έφταιγε. Γιατί το ένα δεν έπεσε, το άλλο έπεσε. Έτσι είμαστε κι εμείς. Δεν είναι ότι θα πρέπει να ρωτήσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε και με τις κάρτες τι πρέπει να κάνουμε. Και με το χάραμα τι πρέπει να κάνουμε. Και με τον οικουμενισμό τι πρέπει να κάνουμε. Και με τη σύνοδο τι πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε να τα κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε την πνευματική κατάσταση να τα κάνουμε με αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας και με αγάπη προς τον Χριστό και με αγάπη για την ψυχούλα μας για να σωθούμε. Δεν έχουμε την πνευματική κατάσταση. Αυτό μας λέει. Αυτό είναι η απάντηση. Όσον αφορά το δεύτερο, α, για τους παλιούς. Ναι, για το θέμα ότι πολλοί κόσμοι δηλαδή από τον Ιούλιο και μετά δεν έχουν τόσο προσχωρήσει στις παρατάξεις των παλαιοπαρολογητών και αυτό γιατί σου λένε πλέον πού να πάω. Αυτό που πέτυχε η κυρία νωρίτερα, λέει πλέον είναι και για εκεί, πού να πάω, έστω. Έχω την κοινή πίστη, είμαι ο επίσκοπος ορθοδομών των λόγων της μιας και μοναδικής ακολουθίας. Ναι. Αυτές που ξέρουμε. Σε αυτό το θέμα είπαμε τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς θα κρατήσουμε την πίστη μας, γιατί η πίστη είναι που σώζει. Το ότι θα πας να κοινωνήσεις κάπου ο οποίος δεν έχει σωστή πίστη και είπα επικίνδυνο με θεία λειτουργία. Δεν πάει να πει ότι επειδή τέλειο είναι μια θεία λειτουργία η οποία δεν υπάρχει μυστήριο θα πάμε και να κοινωνήσουμε. Δεν την συγχύω με τους οικουμενιστές, αλλά εμείς θα κρατήσουμε την πίστη την οποία. Αυτό το πράγμα γίνεται τώρα. Δηλαδή με το να γίνει αυτό αρχίζουν πια οι άνθρωποι και υπάρχει δικασμός. Εμείς προσπαθούμε αυτό το πράγμα να διασώσουμε, να κρατήσουμε τους ανθρώπους στην Εκκλησία με τον σωστό τρόπο. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως, έπρεπε να έχει γίνει ήδη σύνολος και να έχει ενωθεί, να είχε γυρίσει η Εκκλησία μας στην κατάσταση πριν το 24. Διότι με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο παλιό ημερολόγιο δεν έχουμε δογματικές διαφορές. Και αυτό το πράγμα έπρεπε να έρθει να δέσει και αντί για να πηγαίνουμε να αποκαλούμε αδελφούς τους παπικούς και τους αιρετικούς, θα έπρεπε να κάνουμε αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Και να γίνει, για να γίνει πάλι ένωση. Πατέρα. Πώς? Πατέρα Σάββα. Να δώσουμε κάποια άλλη. Α, εσείς. Μήπως και στον Βόλο που είχα, το Βόλο έγινε μια σύνοδο, το ζήτησε κάτι άλλο σε εμείς. Τι έγινε, μήπως ξέρεις. Έγινε τι έγινε στον Βόλο. Το Βόλο, μια συγκεκριτή με το ζήτησε κάτι άλλο σε εμείς. Μήπως ξέρετε τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε, αποφασίστηκε ότι δεν δέχονται τη σύνοδο και περιμένανε την απόφαση της ιεραρχίας, την τελική απόφαση. Να του πω στον προχωρήσω. Κάποιος. Νέο. Να ρωτήσω. Συγγνώμη. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά. Όσον αφορά την προτείνα τη πολύ σύνοδο. Προ σύνοδο, όσον αφορά και το Άγιο Όρος, προπήρχε ο χριστιανισμό,
και εσύ. Αν αποδέχεσαι τον Παρθόμιο, τον μνημονεύεσαι, δεν τον θεωρήσω. Εσύ είσαι μόνο το μοναστήρι, το δικό σου όπως και τα άλλα. Δεν θεωρείται πολύ αυτή η ερετική. Κοιτάξτε να δείτε, είπαμε ότι. Να σας πω το πρώτο σκέλος. Γιατί δεν μιλάτε. Γιατί σε ακούσατε τους ανθρώπους. Ενώ γνωρίζετε. Εμείς υπάρχει η σιωπή είναι ένοχη. Είναι το τρίτο έδος αθείας. Δεν το καταδικάζω εγώ. Το καταδικάζω ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς. Αφού είναι ένοχη λοιπόν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Οι λόγοι είναι ότι έχουν πέσει κλίμα και εμείς αυτό το καταδικάζουμε. Και οι λόγοι είναι ότι αν τολμήσεις και πας κόντρα στην εξουσία, γιατί θέλουν να έχεις εξουσία το επισκοπικό τους αξίωμα, τότε σε καθαίνουν. Γι' αυτό και εμάς μας καθαρίσαν από τις θέσεις μας. Υπάρχει φήμη ότι έχω φύγει από το μοναστήρι. Δεν έχω φύγει από το μοναστήρι. Απλώς με βγάλανε από την προϊσταμενική θέση παραμόνους. Χωρίς δίκη, αντικανονικά, οι λόγοι είναι τελείως για γέλια, είναι θεμεροί οι λόγοι. Καταπάντηση του καταστατικού χάρτου και όλα αυτά. Τα πήρε, εντάξει, τα έλεγα, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά όποιος πάει κόντρα δεν μπορεί να είναι σε θέσεις. Θα πάω με αυτούς που δεν θα τους πάνε κόντρα. Μοιάζονται για τις θεσούλες τους και αυτό τους έχει περάσει γιατί το λένε. Λοιπόν, και έχουν θέσει και εγκλήματα τα οποία είναι τα κονδύλια τα οποία πρέπει να πάρουν. Αυτά όμως δεν πρέπει να μας χωράνε στα θέματα της πίστης. Η δεύτερη ερώτηση. Όσον αφορά που μνημονεύεται ακόμα, υπάρχουν ξεχωριστά εκεί. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν το μνημονεύουμε. Είπατε τόσα νωρίτερα. Εμείς δεν το μνημονεύουμε. Το μνημονεύουμε, θα λέτε όλοι οι κακώς το μνημονεύουμε, είναι τη συνειδήσεω. Κακώς το μνημονεύουμε, δεν πρέπει να το μνημονεύουμε και θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Θα πρέπει να μας πούνε και αυτοί στο Άγιο Λόρος, οι επίσκοποι, οι ηγούμενοι, αν δέχονται τον Πατριάρχη και ορθοδομεί τον λόγο της αληθείας. Αν συμφωνούν, αυτοί όμως λένε ότι δεν το δεχόμαστε. Όχι, εμείς δεν είμαστε φάσεις. Αυτό και έκανε, έτσι δεν γίνεται. Το κάθε μοναστή είναι αυτό και έκανε. Είναι αυτοδίκητο. Όχι αυτοδίκητο. Αυτοδίκητο. Υπάγεται σε έναν επίσκοπο. Πρέπει λοιπόν να βγουν υπεύθυνα οι ηγούμενοι. Υπάγεται επίσημα. Επίσημα. Στην πνευματική δικαιοδοσία. Πνευματικά. Θα πρέπει να πρέπει λοιπόν οι επίσκοποι, οι ηγούμενοι, επίσημα να βγουν και να μας πούνε. Δεχόμαστε τη σύνοδο και δεν δεχόμαστε. Και όχι να λένε ότι θα δουν και θα αποφασίσουν. Όπως οι επίσκοποι. Οι επίσκοποι δεν είναι τίποτα. Εμένα στο μοναστήρι μου το δηλώσαμε. Δεν δεχόμαστε τη σύνοδο. Γι' αυτό και τους είπα ότι από τη στιγμή που εσείς τη δέχεστε, εγώ δεν τη δέχομαι και δεν μπορούν να μνημονεύουν τον καθόλου μέρο. Αυτή τη δέχονται όμως. Θα πρέπει όμως επίσημα να βγουν και να πούνε ότι το δεχόμαστε και να το πούνε και στον κόσμο. Όχι μόνο πίσω από την πλάτη τους. Εκκλησιάζεται αν επιτρέπεται κάπου που πηγαίνετε που δεν μνημονεύετε. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω. Είπατε πολλά πράγματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεχωρίσατε αρκετές φορές την Εκκλησία της Ελλάδος και την Εκκλησία της Κρήτης. Για ποιο λόγο δεν είναι τουρίζω ή Ελλάδος ή Κρήτης. Η Κρήτη πάγεται απευθείας στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και δεν είναι, έχει ξεχωριστή διοίκηση. Έχει ξεχωριστή σύνοδο η Κρήτη, ξεχωριστή σύνοδο η Ελλάδα, η Εκκλησία της Ελλάδος. Α, γι' αυτό, γιατί... Διοικητικά, ναι, δεν είναι. Γιατί επειδή πάγεται η Κρήτη στην Ελλάδα, είχα αυτή την απορία. Ναι, εκκλησιαστικά πάγεται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Αλλά τι να το αφήνει από μάτι της Ελλάδος, εμείς οι έχουμε άλλο πάλι. Είμαστε αντάρτες. Γιατί δεν είπε ποτέ ότι πολιτικό πράγμα και ειδικά διαζύγια καταλούμε ότι είναι διεθνικά προσωπία. Αυτός λοιπόν πήγε ποτέ να βάλει θέση να μην έρθει την πρέπει για πολιτικό. Αφού τα υποστηρίζει αυτά, τι θες. Άρα και λοιπόν, άρα και λοιπόν, δεν έχω πει στον τελευταίο. Δεν έχω πει στον κάποιος θεολόγος μας είπε ότι εμείς οι χριστιανοί δικάτε τα του πολύ ή ό,τι άλλο θα σερβίρουνε θα τους πάρουμε, θα πάρουμε από τους τελευταίους, όχι από τους πρώτους. Μέχρι στο τέλος κάτι εμπόδιο θα φέρει ο Χριστού της και δεν θα την πάρουμε. Και στην καρδιά από τους τελευταίους θα την πάρουμε. Άρα δεν θα την πάρουμε, κάτι εμπόδιο θα φέρει ο Χριστού της. Όχι εσύ, όχι πάρουμε την κάρτα του πολύ, για πάρα την πάρουμε. Και άμα δεν είναι τίποτα, τι θα κάνουμε. Δεν θα την πάρω, ακούσα.
Όχι. Όπως είπε και ο Γιώργος Παΐσιος, την ταυτότητα, η ταυτότητα, η οποία το πιο επίσημο έγγραφό μας, το οποίο θα υπάρχει το 666 μέσα, δεν το πρέπει. Παρακαλώ. Είπατε ότι η Εκκλησία μας απογορεύει τους γάμους μεταξύ Ορθοδόξων Χριστιανών και Ελληνικών. Όμως, τους επιτρέπουν εφόσον βαπτιστεί ο Ελληνικός. Αυτό είναι σύμφωνο με την Εκκλησία. Όταν ο αιρετικός βαπτιστής γίνεται μέλος της Ορθοδόξης Εκκλησίας, μπορεί να παντρευτεί. Άρα οπωσδήποτε σε αυτού του είδους το γάμο πρέπει να γίνει βάπτιση. Ξέρετε τι μου είπε μια φορά ο πάτερ Ευστράτιος, που ήταν στην Κρήτη, από τον Γέροντά Ζων. Ήρθε ένα παιδί, το οποίο ήθελε να παντρευτεί μια ξένη. Και είχαν πάει στη Μητρόπολη και τους είχε πει ότι θα τους παντρέψει ο Νίν Αρχιεπίσκοπος. Όταν το είπε στον πατέρα Στάρα, του λέει: παιδί μου, αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορείς να παντρευτείς. Είναι δική, τι θα κάνει. Θα την βάλεις μέσα στο μυστήριο του γάμου, θα την βάλεις και μέσα στο μυστήριο της θέας κοινωνίας. Μπορεί να συμμετέχει ένας αρνητικός σε μυστήριο της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Εδώ σε αυτή τη σύνοδο που έγινε, συγγνώμη που το ξέρασα να πω, είχαμε τοποποιητές, κατοικούς. Που είχαν έρθει μέσα και συμμετείχαν έτσι μέσα, προσευχές μέσα στην Ορθόδοξη Ελλατρία. Και του λέει, δεν μπορείς να την παντρευτείς. Και λέει, τι να κάνεις, να την παντρεύσεις, να την βαφτίσεις, σαν θέλει η κοπέλα, ρώτα τη να την φέρουμε και στην Εκκλησία. Τη ρώτησε λοιπόν η κοπέλα, και η κοπέλα είπε, δεν έχω πρόβλημα. Την έκανε κάποια κατήγηση και την βάπτισε και τους πάτησε Ορθόδοξα. Αν δεν το λέει αυτό, δεν θα γίνονταν Ορθόδοξοι. Και πόσοι δεν έχουν γίνει Ορθόδοξοι και είναι αυτοαιτία. Γιατί να τους επιμένουμε και αυτό που κάνουμε εμείς είναι έγκλημα. Σαν να λέμε ότι ξέρεις τι, θα σε παντρέψω, γιατί δεν έχεις πρόβλημα. Είσαι καλά εκεί που είσαι. Αυτό που πιστεύεις σε σώζει. Κάτσε εκεί που είσαι. Σε παντρεύω, σε βάζουμε στην Εκκλησία γιατί είσαι το έγκλημα. Αυτό λέμε. Δηλαδή τον καταδικάζεις τον άλλο στην αιώνια κόλαση και αποδομείς και την πίστη μας. Και λες, είμαστε το ίδιο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Δεν το δεχόμαστε. Πρέπει οπωσδήποτε να βαπτιστεί με τρεις καταλύσεις. Όχι να χρηστεί, να βαπτιστεί. Να χρηστεί ο αιρετικός και να καθηγηθεί. Έτσι. Να καθηγηθεί. Όχι, για να αλλάξει. Όχι, φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Και δεν μπορεί να γίνει πρώτα γάμος. Δεν μα πρώτα που κάναμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και μετά πήγαμε στην Παπικία, στην Καθολική, τους λέει Καθολικούς. Παρακαλώ λίγη ησυχία για να μπορούμε να μην σφωνάζουμε, δεν μπορούμε να φωνάζουμε άλλα. Έχει την πολύ σα. Ναι, θα κλείσει, σε λίγο θα κλείσει. Λέω ει καθή δημοσιογράφο, διότι δεν κάνω τόσο μάλλον κράτο. Ερώτησε ειδικού και είπα τα ήθη και τα έθνη και το δεν θυμάμαι τα λεφτά. Όταν παντρευτεί μια χριστιανή από αυτή οι μουσουλμάνοι και χωρίσουν, μετά από 7 χρόνια και έχουν παιδί, δικαιούται το πάρει παιδί μέχρι 7 χρόνια. Μετά στο πέμπτο παιδί. Έχουν νόμο. Καλά, έχουν νόμο αυτοί. Κάποιος είχε να ρωτήσει. Γιατί τώρα που πεθαίνουν σε πάντο παιδί. Αντιθέτω με το βομέρο τη Μονέζα ή την κάτω τον Πάπα σαν ενισοχρόνης. Και αν μου πείτε ναι, πώς θα εκμελέγουμε. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γιατί άμα το γνωρίζαμε και είμαστε σίγουροι, θα είχαμε κόψει εδώ και πολύ καιρό. Γιατί το ζωοδοτήσει, δεν μπορούμε να πω την αλήθεια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Διαδίδεται ό,τι γίνεται αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν θέλω να το ξέρουμε. Ο Αθηναγόρης το έκανε. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Ωραία, κάτι άλλο που είπατε, αναφερόμενο στην αλλαγή του μερολογίου του 24. Είπατε ότι έγινε σχίσμα. Το σχίσμα που είναι με τους κολομερολογίτες ή με τους νεοημερολογίτες. Κοιτάξτε να δείτε το. Είπατε σχίσμα. Το σχίσμα είναι κάτι ευκολογιάτευτο, λέει ο Άγιος Βασίλειος, διότι δεν είναι θέμα δόγματος. Το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε να γίνει το σωστό ή το παλαιόμενο. Κανένας δεν αφιβάλλει αυτό. Και μη και εγώ που βαπτιστεί είναι το νέο. Το νέο είναι τα μήκος της χάριτος. Έχει πιστεί. Αν είναι συγχρονικό, πώς είναι τα μήκος της χάριτος. Δεν έχει, δεν έχει,
δεν έχει καταδικαστεί από σύνοδο. Είπαμε ότι η σύνοδο είναι αυτή που πρέπει να πάρει απόφαση. Θα σας πω κάτι. Άρα αυτό που λέει ο εκκλησιαστικός στην Εκκλησία που λειτουργεί ο Βαρθολομαίος, ο Πιλάτο έκανε και κοινωνά το χέρι. Κοινωνά στην πίστη. Έχει μυστηρία, λέει. Κοινωνά στην πίστη του. Έχει μυστηρία, λέει. Πρόσεξε, μπορεί να έχει μυστηρία, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Προσπαθούμε να σας πούμε τη διαφορά. Ο 15ος κανόνας μας δει όλες τις απορίες. Ναι, δεν υπάρχει το μυστήριο. Το υπάρχει στη διαχάρη. Υπάρχει διαχάρη. Πρέπει να γίνει σύνοδο το μεταδιάστημα. Ακριβώς, για να μην τα έχουν κάνει. Αλλά όμως, υπάρχει μολυσμός στην πίστη. Και η πίστη που κοινωνάμε εμείς, μολυνόμαστε κι εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και πρέπει να γίνει διακοπή δημοσίου. Πρέπει να αντιδράσουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε έτσι. Η ιεροσύνη έχει όμως. Η ιεροσύνη υπάρχει. Μέχρι να καταρρευτεί έχουν ιεροσύνη. Αυτό λένε όλοι οι παθητές. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τη σύνοδο για να διδάσουμε. Πώς. Και τι θα κάνουμε τη σύνοδο για να διδάσουμε σε αυτούς. Κοιτάξτε να δείτε, αν ρωτούσε έτσι ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, που είχαν μείνει πολύ λίγοι επίσκοποι και περισσότεροι ήταν αριανοί, δεν θα κάνανε κανένα λόγο. Εμείς έχουμε υποχρέωση να κάνουμε το ανθρώπινο. Ποιο είναι το ανθρώπινο και ποιο είναι το θεϊκό. Άμα εγώ ρωτήσω τώρα, ξέρεις τι. Δεν μιλάει κανένας επίσκοπος. Είναι μερικοί επίσκοποι στη Διασπορά. Είναι κάποιοι στην Ουκρανία. Είναι κάποιοι στη Γεωργία. Τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από ό,τι τα βάζουμε και φεύγουμε. Δεν γίνεται έτσι. Το ζητούμενο ποιο είναι. Ναι. Το ζητούμενο ποιο είναι. Το ζητούμενο είναι να σωθούμε. Είναι η πίστη μας. Έχουμε τη σωστή πίστη. Μετά πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε τον Χριστό ότι αφού είναι κεφαλή της Εκκλησίας, την διοικεί την Εκκλησία. Αφού την διοικεί ο Χριστός στην Εκκλησία, αυτός ξέρει τι θα κάνει. Ας κάνουμε το ανθρώπινο εμείς και ο Χριστός θα βρει λύση. Τώρα τι θα βρει, τι θα κάνει, αυτό δεν είναι δικιά μου υπόθεση. Εμένα είναι να ομολογήσω την πίστη μου, να κρατήσω την πίστη, να ενημερώσω μετά τους ανθρώπους, να κάνουμε το σωστό, να κάνουμε τον αγώνα μας στο ανθρώπινο και ο Θεός θα κάνει το θετικό. Μερικοί λένε να πει ούτε για τον παπτισμό η κρίση μου δεν καταδικάζει σαν αίρεση. Ο παπτισμός είναι καταδικαστή από πολλές συνόδους. Δεν θα αναγνωρίζουν όμως. Τώρα δεν αναγνωρίζουν και τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Ο Αρβολίδος είπε ότι Πάσχα λέει από το σύνδρομο του Άγιου Μάρκο τον Ευγενικό. Αυτό φυσικά εμένα με τιμάει. Με τιμάει. Τον ευχαριστώ πολύ. Και μακάρι να πάσχουν και από τα άλλα σύνδρομα. Το Αγίου Μαξίμου, το Αγίου Θεοδόρου του Τονίτη, μακάρι. Όλα αυτά που γίνονται, να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο σχέδιο για να καταλάβουμε τώρα εμείς, να βλέπουμε και το δάσος, όχι μόνο το δέντρο, να βλέπουμε και όλο το δάσος. Είναι λεγόμενη παγκοσμιοποίηση και τα ακουστά. Λοιπόν, αυτά έχει τρεις στόχους. Να επιβάλλει σε παγκοσμιοποίηση. Να επιβάλλει σε όλους τους λαούς της γης μια παγκόσμια κυβέρνηση. Και να πούμε καθημερινά παγκόσμια κυβέρνηση, παγκόσμιος κυβερνήτης. Αυτά πριν μερικά χρόνια δεν λέγονταν ούτε σαν όνομα. Δεν μια παγκόσμια οικονομία, τραπεζικό σύστημα. Το ζείτε κάθε μέρα. Λοιπόν, και μια παγκόσμια θρησκεία. Ο οικουμενισμός υπηρετεί το σχέδιο της παγκόσμιας θρησκείας. Δηλαδή, θα ενώσω πρώτα, θα υποτάξω στον Πάπα όλους τους χριστιανούς, όλες τις χριστιανικές, ας το πούμε, εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η Ορθοδοξία θα υποταχθεί στον Πάπα. Και μετά όλες οι θρησκείες πάλι στον Πάπα. Και αυτό πρέπει να κάνουν στις προσευχές. Μετά την Σύνοδο Βαρθολομαίος, πήγε σε ένα σύζυγο, το ξέρετε. Και έκανε σε προσευχή παρακολουθία. Μετά από δύο μήνες. Τώρα, λοιπόν, και άνοιξε το κεράκι του στην ιδρύα της Πανθρησκείας. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, το έχετε συνειδητοποιήσει. Ο οικουμενισμός δεν είναι απλά αίρεση, ούτε πανέρεση, είναι άρνηση Χριστού. Το έχετε ποτέ σκεφτεί αυτό το πράγμα. Όταν δηλαδή εσύ, που είναι πατριάρχης και προσωπεί όλη την Ορθοδοξία, εξ ονόματός μας άναψε το κεράκι στην λιγνία της Πανθρησκείας, η οποία όλες οι θρησκείες θα υποταχθούν στο μέγα, στο παγκόσμιο κυβερνήτη που θα είναι ο Μεσσίας που προετοιμάζουν αυτοί που έχουν προετοιμάζουν τα δύο θρησκείες. Δηλαδή αυτά είναι τα σχέδιά τους. Αυτά είναι τα σχέδιά τους. Αυτά είναι τα σχέδια αυτά. Τώρα εμείς, ο καθένας μας αναλάβει να κρατήσει την πίστη του και την σωτηρία του. Τι να κάνουμε. Είπατε πολύ σωστά ότι πρέπει να έχει να κάνει το ανθρωπίνο δυνατό και ο Θεός είναι εκείνος που είναι ο πραγματικός βασιλιάς και της Εκκλησίας, άλλωστε με το αίμα που το ίδιο στερέωσε και ότι θα δώσει μια λύση.
Εκκλησία σε όλη την ιστορία. Ουδέποτε στην ιστορία της Εκκλησίας δεν έγινε τέτοιο πράγμα να μην μείνει μια τοπική Εκκλησία τουλάχιστον όρθια στα πόδια της πραγματικά. Ουδέποτε δεν έγινε. Λοιπόν, αφού βρισκόμαστε λοιπόν και μάλιστα το γεννούς στην Κεμονάδα, σε συγχωρώμαστε λαοί. Και τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτές που είναι οι αντικειμενικά δυσκολότητες σε θεματικά στιγμές. Αυτή τη λύση που ο Θεός θα δώσει, είμαστε έτοιμοι να τη δούμε, ή θα έχουμε πάντα κάποια στερεότητα μέσα μας και θα λέμε αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Και όταν βάλουμε πόδι σε εκείνον που τελικά εκείνο θα θελήσει, να μας λύσει αυτό. Αυτό το βάζω σαν ένα δεύτερο προβληματισμό για το παρόν στο μέλλον. Εγώ να απαντήσω σε αυτό λιγάκι, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό που είπατε, πολύ σωστό. Πολλοί νομίζουν ότι η αλήθεια είναι πλειοψηφική. Και λένε πού θα πάμε να εκκλησιαστούμε. Καλά, όλη η Εκκλησία θα πλανηθεί. Και εγώ θέλω ένα άλλο ερώτημα. Στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που πολλοί Έλληνες λένε μην τα διαβάζετε αυτά, γιατί να μην διαβάζουμε, λέει μακάριος αναγενώσκω τους λόγους του. Μακάριος αναγενώσκω το βιβλίο. Και άλλοι λένε μετά διαβάζουμε. Δηλαδή πάνε κόντρα στον Χριστό. Δικιά σας είναι. Το συμβαίνω. Λέει μέσα λοιπόν για την γυναίκα, την Παναγία μας, που συμβολίζει την Εκκλησία, ότι θα διωχθεί, θα φύγει στην Έλληνα. Στα έσχατα χρόνια θα την κυνηγήσω αντίθετος, πια, τους πιστούς, την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι τα τέσσερα ντουμπάρια, είναι η πιστή. Νομίζετε ότι θα φύγει όλη η Εκκλησία, θα φύγουν τα εκατομμύρια των χριστιανών και θα πάνε στην Έλληνα, θα πάνε στα βουνά. Ποιοι θα είναι αυτοί που δεν θα δεχτούν το χάραμα, θα είναι λίγοι. Γιατί ο Χριστός λέει, άραγε όταν ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει στη γη, θα βρει την πίστη. Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να πάμε με τους πολλούς. Ποια θα πρέπει να είναι η αντίληψή μας περί Εκκλησίας. Οι άνθρωποι σήμερα, εκτός ότι δεν έχουν πνευματική ζωή, που αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε ο Μαρθολομαίος, το πρόβλημα δεν είναι ούτε ο κομμουνισμός, το πρόβλημα δεν είναι ούτε οι αιρέσεις. Το πρόβλημα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε αποφασισμένοι να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό, γιατί δεν ζούμε για τον Χριστό, γιατί έχουμε μια άλλη αντίληψη. Δεν είναι χριστιανική αυτή η αντίληψη που έχουμε. Δεν είναι ευαγγελική. Είναι χιλιαστική. Κοιτάμε για τα τώρα, τώρα, το τι θα κάνουμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα φρώμε. Αυτά κοιτάζουμε. Δεν κοιτάζουμε ότι όλα αυτά τελειώνουν και είναι προσωρινά και ότι πρέπει να δώσουμε λόγο. Αν είχαμε σταυρικό φρόνημα και ορθόδοξο φρόνημα, δεν θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα να συζητάμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή συζητάμε τα αυτονόητα. Μετά θα είναι το χάραμα. Θα συζητάμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι γνωστό ότι δεν το παίρνουμε. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε. Ξέρουμε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε γιατί δεν έχουμε τις δυνάμεις. Και γιατί δεν έχουμε τις δυνάμεις. Γιατί δεν έχουμε σωστή πνευματική ζωή. Και ποια είναι η πνευματική ζωή. Να είμαστε αποφασισμένοι να πεθάνουμε και για τον Χριστό. Και για τον συναδελφό μας και για τον Χριστό κυρίως. Αυτό είναι το. Και γι' αυτό καθόμαστε και συζητάμε. Και τι θα κάνουμε, θα κόψουμε το μυρόσιμο, θα μας κυνηγήσουν, θα μας πούν. Τι πάθανε οι άλλοι. Έχουμε όντως τους Αγίους, τους μάρτυρες, τους θυμάμαι, τους μιμούμαστε. Το πρόβλημα λοιπόν βλέπετε ότι είμαστε εμείς. Εμείς οι ίδιοι. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και μετά, όταν εμείς είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό με τη χάρη του Πάτρα, φυσικά με τη βοήθεια του. Γιατί χωρίς τη βοήθεια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν εφημούν, δεν είμαστε πλήρωτε. Όταν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τη βοήθειά του, τότε να ξέρετε ότι θα μας δώσει τη λύση και θα τη δούμε. Υπάρχει ένας ιερομόναχος εδώ, ο πατήρ Χρυσόστομος, ο Λεωνάς, ο οποίος μου είχε πει ένα πολύ ωραίο περιστατικό για έναν ιερομόναχο που είχε πάει στον στα Κατουνάκια, στον Γιώργο Φρέντ. Και του είχε πει αυτός ο ιερομόναχος το εξής. Του λέει γέροντα, εγώ φοβάμαι, ήταν τότε οι κάρτες και όλα αυτά τα συλλογίσματα και ήταν από τότε στο προσκήνιο. Ναι, αν θα έρθουν αυτά τα χρόνια, φοβάμαι λέει, γιατί δεν έχω τις δυνάμεις να μπορώ να αντιμετωπίσω όλα αυτά που θα έρθουν και φοβάμαι πώς προδώσω. Και τι το απάντησε ο Γεωργέ, αφού σκέφτηκε λίγο και προσευχήθηκε, το απάντησε το εξής. Του λέει και εγώ παπαδομή να προδώσω τον Χριστό. Άντε, αλλά να ξέρεις, λέει, ότι τότε ο Θεός θα ξεχύσει τη μαρτυρική του χάρη, θα τυχήσει άπλετη στο λαό και όποιος είναι άξιος
και αποφασισμένος να την πάρει και να μαρτυρήσει. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι δικιά μας η προαίρεση. Η προαίρεση μας είναι που μετράει και η πνευματική μας κατάσταση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι λένε πολλοί, και τι θα κάνουμε, αφού πιο πολλοί πηγαίνουν στην θα μείνουμε μόνοι μας. Η αλήθεια δεν είναι πλειοψηφική. Μόνο του είχε μείνει ο Άγιος Βασίλειος με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Μόνο του είχε μείνει ο Άγιος Μάξιμος. Με αυτή τη σκέπη μας, μόνο του είχε μείνει ο Άγιος ο Μάρκος ο Γενικός. Με αυτό το σκεπτικό δεν θα είχαμε εκκλησία σήμερα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που βγαίνει συμπέρασμα, να κοιτάξουμε τους δικούς μας εαυτούς, να είμαστε στερεωμένοι στην αγάπη του Χριστού, στα δόγματα τα ευσεβή, τα ορθόδοξα, γιατί μόνο έτσι φωτιζόμαστε και γνωρίζουμε αυτά που λέμε και γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Για το Μέγα Βασίλειο, αν θέλετε κάτι να πούμε, πως όταν επικράτησε ο αριανισμός, ήταν αυτοκράτορας ο Άρης και έστειλε ένα ξυλάκι το Μέγα Βασίλειο, τον έπαθε τις επαρχίες εκείνης, τον λέγανε μόδος τους. Τον κάλεσε σε απολογία και του λέει, γιατί δεν ακολουθείς την πίστη του αυτοκράτορα. Λέει, γιατί είναι δικός, δεν μπορώ να ακολουθήσω εγώ με φόβους τους. Δεν ξέρεις, λέει, ότι μπορώ να σου δινεύσω την περιουσία. Λέει, τα έχω δώσει όλα από μόνος μου, δεν θα βρεις τίποτα πάνω, ένα ράσο έχω και λίγα ποικία. Δεν ξέρεις, λέει, ότι μπορώ, λέει, να σε εξορίσω. Όπου και να με στείλεις, ο Θεός είναι παντού. Δεν ξέρεις ότι μπορώ να σε σκοτώσω. Λέει, έτσι να με ακουμπήσεις, είμαι τόσο ασθενής, λέει, που θα πεθάνω αμέσως. Και του λέει, πρώτη φορά, λέει, μου μιλάει έτσι επίσκοπος. Και του λέμε, εσύ, πρώτη φορά μιλάς με επίσκοπο. Καταλάβατε, να αυτό και εσύ. Παρακαλώ. Θα ήθελα να συγκεκριστούμε και να πάμε στον Μητροπολίτη να πούμε για το θέμα. Εσύ πήγες στον Μητροπολίτη να πάρει τεράστια να γίνει αυτή η ομιλία. Να πάρει να γίνει πώς. Στον Μητροπολίτη. Ναι, να πάρει τεράστια να γίνει αυτή η ομιλία. Ναι, γιατί η Κυρτοπαντή πρέπει να το αρχίσει τον άφησε και είδε στην αρχή Παντεπέδρου, ας πούμε τον Μητροπολίτη που μας άφησε να γίνει αυτή η ομιλία. Πριν 6 μήνες πήγε και γιατί δεν πήγατε. Δεν πήγα. Ναι, τώρα θα έλεγε ότι πρέπει να ακούσουμε τον δημόσιο για να τον άφησε να μιλήσει. Θα σου πω όμως γιατί δεν πήγα. Πρώτον, δεν κάνουμε, άμα πήγαινα σε εκκλησιαστικό χώρο, θα ήταν αναγκαίο να πάω να πάρω ευλογία. Δεν είμαι σε εκκλησιαστικό χώρο. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας. Έτσι, γιατί μόνο οι πολλοί μουσουλμάνοι και οι χιλιαστές να το κάνουν αυτό. Νομίζω και εγώ μπορώ να το κάνω. Πρώτον, αυτό είναι το βασικό. Δεύτερον, μας έχουν κάνει πρόσκληση. Δεν ήταν απρόσκλητο. Όχι σε εκκλησιαστικό χώρο. Τρίτον, ο επίσκοπος εδώ πέρα δεν είπε τίποτα. Για να πήγαινε εγώ να του μιλήσω για αυτό το θέμα, θα ερχόμαστε σε σύγκρουση. Για να μην του δημιουργήσω λοιπόν πρόβλημα τον ανθρώπο. Και γίνει πρόβλημα και του δημιουργήσω εγώ το πρόβλημα, τον αφήνω και πηγαίνουμε και κάνουμε, λέμε αυτά που πρέπει να πούμε, γιατί πρέπει και εμείς να ομολογήσουμε την πίστη μας. Δεν χρειάζεται να πάρω ευλογία από ένα επίσκοπο για να ομολογήσω την πίστη μου. Έτσι, νομίζω ότι μπορώ και από μόνο μου να ομολογώ και είναι δικαίωμά μας. Εσείς υπάγεστε σε αυτόν τον επίσκοπο. Εμείς υπαγόμαστε, είμαστε αγιορείτες και είμαστε υπαγόμαστε στον πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Γράψαμε γράμματα στους ηγουμένους μας πολλές φορές και στην ώρα κοινότητα και τους είπαμε πατέρες, πάρετε θέση. Απαντήστε μας. Γιατί δεν απαντάτε. Γράψαμε ένα γράμμα, γράψαμε δεύτερο, γράψαμε τρίτο σαν αγιορείτες. Προσωπικά εγώ έχω γράψει 4 γράμματα. Έγραψα γράμμα και στον Παρθενόπαιρο. Και του είπα, σχίζεται την Εκκλησία Παναγιώτη. Δεν τη σχίζουμε εμείς. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν μας θεωρούν για ανθρώπους. Μας θεωρούν ότι είμαστε πιόμια τους και είμαστε πρόβατα, άλογα πρόβατα. Είμαστε λογικά πρόβατα του Χριστού. Εκεί ανήκουμε. Και όταν ο Πατριάρχης ή όταν ο Επίσκοπος δεν ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας, δεν του κάνουμε παγωγή. Τι θα κάνουμε. Ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες. Εγώ ήθελα ένα Μητροπολίτη που μου είπε ότι εγώ πηγαίνω στην πολύ θρησκεία, όπως λέμε τη θρησκεία που άνοιξε στην Ασίζα και στην Ιταλία. Στην θρησκεία. Πηγαίνω την Καρδονίδα, εγώ από εκεί, εγώ. Και του λέω, τι θέλεις εσύ εκεί πέρα να πας στην Καρδέρα. Που είναι όλοι οι Βουδιστές, Μασόνοι, Χριστέ, όλες οι Έλληνες. Αυτοί μπορούν, εμείς δεν μπορούμε. Τι θέλεις εσύ εκεί πέρα. Και του λέω, πώς θα τον ελέγξω. Ο Καρδιώτης έλεγε, θα τους ελέγξετε και εμείς θα δώσω σε τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Δύο ερωτήσεις και να το κλείσω.
Επειδή πρόσφατα είμαστε εδώ και όλοι, μια ομάδα πατρινών, και σε ένα μοναστήρι, δεν μην πω το όνομα, ένα ηγούμενο, είπε κάτι καλογεράκια λέει, έχουν κάνει το αντάρτικο, σχετικά του σύνοδο, και η σύνοδο που του λέει όλου, θα πάρει απόφαση. Έγινε ποτέ σύνοδο, δεν απόφαση. Δεύτερο. Επειδή σε έπειτα και ένα άλλο. Έβγαλε ο ηγούμενο τη Σταυροκίνητα, έβγαλε μια ονομάτευση. Σου βγάζει την σύνοδο λάθο, ορθοδοξό. Αυτό έκανα. Και πήγαμε και τον βρήκαμε. Γιατί πολλοί λένε ότι δεν πήγαμε, βρήκαμε πολλού συγκεκριμένου και μιλήσαμε. Και βρήκαμε και τον τείχο. Και του είπαμε με αυτά είναι θετικά, όχι δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι, του λέγαμε ότι είναι προβληματικά. Και αυτό μπροστά στα μάτια μα μα είπε και δεν είναι θέμα αυτό. Δεν είπαμε αυτό, δεν είπαμε εκείνο. Μα κορέδευε μπροστά στα μάτια μα. Και κάτι άλλο. Μερικά καλογεράκια και μερικοί αντάρτες, να ξέρετε ότι το 40 ήταν αντάρτες που πολέμησε η Ελλάδα. Και οι αντάρτες ήταν αυτοί που πολέμησαν τους Γερμανούς. Η δεύτερη ερώτημα είναι επί οικουμενισμού, γιατί άκουσα και εδώ και από όλους τους συμπολίτες μου. Που περί οικουμενισμού, σαν κατάρα να ακούγεται, ο οικουμενισμός, η ορθοδοξία, τον αποδέχεται, πρέπει να είναι οικουμενική η ορθοδοξία. Άλλο οικουμενική, άλλο οικουμενιστική. Ναι. Πρέπει να είναι, να παλεύει αυτό. Φυσικά πρέπει να παλέψουμε. Κοιτάξτε, να μην δημιουργηθεί καμία παρεξήγηση σε αυτά τα οποία λέμε. Εμείς τιμούμε και τους επισκόπους και τους οικουμένους και τους θεσμούς όλα. Απλά το πρόβλημα είναι σε αυτούς, δεν είναι σε εμάς. Εμείς, σαν αγιορείτες, κάναμε δύο ανοιχτές επιστολές με θεολογικά επιχειρήματα βάσει και προβάλλοντας την αγιοπατερική παράδοση. Έχετε εδώ πέρα τα φιλάδια των Αγίων Πατέρων, λοιπόν. Ανοιχτή επιστολή στην κοινότητα στους οικουμένους. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Ούτε γραφή ούτε προφορική. Γιατί δεν έχουν θεολογικά επιχειρήματα να απαντήσουν. Γιατί δεν απαντάνε. Γιατί μας αρνούν. Όχι αυτό, αλλά μας συντρίζει ένας όμορφος συντρίζει και δεν απαντάει θεολογικά τι είναι. Είναι σωστό, είναι φόβο αυτό. Είναι πολύ τα αποτελέσματα και τα πείτε τη συνόδου πότε θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Ήδη είναι ότι δεν έχουν καθούν από τι εξουσίε που θα βρήκατε. Το επόμενο στάδιο που γυρίζουν πότε αρχίζουν να είναι αποτελέσματα. Ήδη εφαρμόζονται. Ήδη εφαρμόζονται. Φυσικά, αυτό γινόταν, αλλά τώρα γίνεται και συνολικά. Μπορεί και συνολικά να γίνεται. Καταλάβατε, ήδη εφαρμόζονται. Είναι τελειωμένο το θέμα. Δυστυχώς είναι τελειωμένο. Να κάνουμε ένα επίλογο και να κλείσουμε αυτή τη σημερινή σύναξη. Εμείς χαιρόμαστε που είμαστε κοντά σας και κάναμε αυτή την κουβέντα, όλη αυτή την συζήτηση, αυτή την ενημέρωση, ας το πούμε έτσι, διότι είναι πολύ σημαντικό να σε αυτή την εποχή που εδώ είναι ο Θεός να ζούμε, να καταλάβουμε ότι μπήκαμε σε μια καινούργια περίοδο, εκκλησιαστική περίοδο. Στην οποία περίοδο ίσως χρειαστεί, όχι ίσως, θα χρειαστεί να ομολογήσουμε την πίστη μας. Τα πράγματα, τα δεδομένα αλλάζουν. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε τίποτε το ξένο στην πίστη μας, τίποτε το οποίο δεν είναι ορθόδοξο, διότι αυτό που είπε ο πατέρας Χαρίτων έχει σωτηριολογική επέκταση. Δεν σώζει. Είναι σημασία σωτηριολογικής. Δεν το κάνουμε αυτό επειδή. Ακριβώς. Δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα επειδή και εμείς βρήκαμε κάτι να σχολιόμαστε. Και εμείς θα θέλαμε να είμαστε στα κελιά μας. Να ησυχάζουμε, να προσευχόμαστε. Να ησυχάζουμε, να προσευχόμαστε. Να έχουμε μια ζωή όπως την έχουμε επιλέξει να είμαστε. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή ο μοναχός δεν μπορεί να σιωπά, γι' αυτό και έχουμε υποχρέωση όλοι μας, όχι μόνο εμείς αλλά και εσείς, να αντισταθούμε στην έλαβα του οικουμενισμού, στην αίρεση, σε αυτή την παρέρεση, σε αυτό το διαβολικό κατασκεύασμα, το οποίο είναι το όχημα του Αντιχρίστου. Και να μην το δεχτούν. Γι' αυτό θα χρειαστεί να αγωνιστούμε με αγάπη φυσικά, έτσι, χωρίς φανατισμούς, χωρίς να πιάνουμε τα άκρα. Θα πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι οι κανόνες της Εκκλησίας μας έχουν θεσπιστεί για να εφαρμόζονται θεραπευτικά μέσα στους χριστιανούς και όχι να εφαρμόζονται επειδή έχουμε να πολεμάμε κάτι. Θα πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό, να δούμε πιο κοντά στον Χριστό για να το κάνουμε αυτό. Να έχουμε μια συνεπή πνευματική ζωή, έτσι ώστε αυτό θα μας δίνει τη δύναμη να αγωνιζόμαστε για τα θέματα της πίστης μας και να βοηθάμε και τους άλλους ανθρώπους
να συνειδητοποιήσουν το τι γίνεται και τον πόλεμο που γίνεται στην Ορθόδοξία μας. Διότι αυτή τη στιγμή ο Ορθόδοξος πίστη βάλεται από παντού. Όλοι κυνηγάνε τους Ορθόδοξους, κανένας δεν κυνηγάνε τους ερμομετανούς, ούτε τους χιλιαστές, ούτε εμάς κυνηγάνε και εμάς θέλουν να κατατροπώσουν και να μπορέσουν να κάνουν αυτή την Εκκλησία άχαρη, χωρίς χάρη. Εμείς δεν θα πρέπει να το επιδιώσουμε αυτή την Εκκλησία. Αν χρειαστεί, θα ομολογήσουμε, θα διωχθούμε, όπως είπε ο Χριστός, είμαι δίωξαν και εμάς διώξηση. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ότι ίσως χρειαστεί να διωχθούμε τώρα για τον όνομα του Χριστού, που αυτό θα είναι μεγάλη τιμή για μας. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε εν πρώτης την πνευματική μας ζωή, να είμαστε έτοιμοι για αυτά, ότι θα χρεμαστούμε, θα ευρυστούμε, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεφύγουμε από την πίστη μας και να είμαστε σίγουροι ότι η νίκη είναι του Χριστού, δεν είναι τον άλλο. Έστω και αν μας σκοτώσουν, έστω και αν είναι για να μας κάνουν, η νίκη είναι του Χριστού. Γι' αυτό έτσι κλείνουμε σήμερα αυτή την αποψινή συνάντηση. Αν θέλει να πει και κάτι ο Πάτερ Καρέτο, να μας στερεώσει ο Χριστός στην πίστη. Αυτό το πράγμα. Ναι, και κάνω μια έκκληση στους επισκόπους, στους ηγουμένους, στους αναγιορείτες και εσείς στους πνευματικούς σας, στους ιερείς και τους παρακαλώ πάρα πολύ να αλλάξουν πορεία, να αρχίσουν να κατοικούν το λαό, να μιλάνε για τα θέματα της πίστης σας εν ημερών, γιατί είναι αυτό το ειδικό τους, είναι δικό μας. Εμείς το έχουμε μοναχικό. Και έτσι, ας το πούμε όλοι μαζί, να πορευτούμε και να προωθήσουμε, να συνεχίσουμε να ακολουθούμε την αγιοπατρική παράδοση. Εμείς αυτό έχουμε να πούμε και να παρακαλέσουμε τους επισκόπους και τους υπευθύνους, ας το πούμε, που έχουν μια θέση εκκλησιαστική. Και πάνω απ' όλα πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Ποτέ ο Θεός δεν εγκαταλείπει την Εκκλησία του, είναι ο Χριστός η Εκκλησία, η κεφαλή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν διαλύεται ποτέ. Η κεφαλή με το σώμα είναι πάντα ενωμένη. Οπότε και εμείς, σαν μέλη της Εκκλησίας, είμαστε μέλη του Χριστού. Πάντα ενωμένοι. Οπότε δεν έχουμε εμείς καμία αμφιβολία για την Εκκλησία μας. Θα παραμείνουμε όπως μας την παρέδωσαν οι πατέρες και έχουμε πάλι την εμπίστη και την ελπίδα ότι ο Θεός στο τέλος και θα μας σώσει, όπως είναι και ο Επισκόπος μας, εμείς να κάνουμε τις εντολές του Θεού και εδώ θα ζήσουμε καλά και ευτυχισμένα με τη χάρη και την ευλογία του Θεού και θα αξιοδοτούμε και τη στοραβή βασιλεία. Ο δρόμος είναι ένας. Ή θα νικήσουμε ή θα νικηθούμε. Δεν υπάρχει άλλο. Και ο Θεός με δημόνου της καθημερινή. Δεν είναι δική μας δύναμη, είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός.